Της Κακομοίρας. Άκουσε τι σου λέω. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι, ναι, και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι, είναι εκπληκτική. Και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλό μεσημέρι σε όλους και Χριστός Ανέστη. Μετρόπολης 95,5 των FM, παρέαθομαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ σε 95,5 της Κακομοίρας. Με τον κύριο Εμίλιο Γαβριλίδη στη δίνηση των ήχων, πίσω ποιος είναι, ο Θανάσης ή ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης της Ιράπης. Στο production, Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωστή Τραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, εσείς. Τηλεφωνείτε στο 18133, έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, θα σας δώσω την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή και η οριστική διαγραφή θα γίνει σε ένα μόλις λεπτό. Σε ένα λεπτό, ε? Ναι, σε ένα μόλις λεπτό. Δηλαδή το πας στο σταυρώνεις, το διώχνεις, πάει. Τηλεφωνείς. Δηλαδή δεν ακούς και τι λέω. Τηλεφωνείς, λες, έχω ένα σερφ. Και δεν έχω τελειώσει. Πόσα λεφτά με δίνετε? Όχι, ρε. 80 ευρώ, 200 ευρώ. Λες, έχω αυτό. Ναι. Τάδε μοντέλο. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η άδεια κυκλοφορία, την καταγράφουν και κάνουν την οριστική διαγραφή σε ένα λεπτό. Πόσα σε δίνουν πίσω, αυτό δεν πω. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 και εκεί θα με πούνε. Και πάει τελείως. Λοιπόν, περισσότερα για τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων στο www.listopartu.gr για να πάρετε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας προκειμένου αυτό το οποίο χρειάζεται για το δικό σου αυτοκίνητο να το λύσετε ή να σου το λύσουν και να σου το δώσουν. Εγώ πήγα το Κόρδεμπα σήμερα. Ναι, πού το πήγες? Στο Πατμεζά με τον Τότη. Ναι. Είχε πρόβλημα. Καλησπέρα στα παιδιά. Καλησπέρα. Δεν έχει. Ναι. Δεν έχει. Το έβαζα εγώ του ολοκαθαριστήρε, δεν έχει. Ναι. Και μου το τραπίζαρε εκεί και έχει τώρα μετά. Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ και μου το έκανε ο Κοσμάς. Εσύ το πρόβλημα το ξέρω ότι το έχει αυτό. Ότι δεν γίνει. Το αυτοκίνητο. Δεν έτρεχε. Δεν έτρεχε. Ναι, δεν έτρεχε. Και μου το έφτιαξε. Ναι, ο Κοσμάς, ναι, το έκανε καταπληκτικό. Άλλα θέματα, λέγε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν,
Να πω, ναι. Το goldmall.gr του ομίλου Μετροπίντια σας προσφέρει σήμερα εισιτήρια κινηματογράφου στη μισή τιμή για τις καλύτερες ταινίες εβδομάδος. Είναι Βακούρα, Κολοσσέων, Μακεδονικών και Φαργκάνη. Σαργκάνης. Τα θυμάστε τα σινεμά αυτά? Το Σαργκάνη το θυμάμαι. Βακούρα, Κολοσσέων, Μακεδονικών και Φαργκάνη. Το Μακεδονικό ήταν εκεί τις τσόντες που βλέπαμε. Εκεί. Όχι, ρε, ποιες τσόντες. Σινέμα Μακεδονικών, εκεί δεν ήταν. Όχι, όχι, δεν ήταν εκείνο. Όχι. Ποιο ήταν, ρε, εκείνο, όχι, θέλω. Εθνική Αμήνη, όπως κατεβαίνει, ναι. Δεξιά. Εθνική, δεξιά, ναι. Η Λέσχη αξιωματικών εκεί, οι Τεμπελχανάδες είναι εκεί πέρα. Ναι. Ναι, εκεί είναι το Μακεδονικό. Εκεί το Μακεδονικό. Είναι που έχει και εσύ με τους ανθρώπους. Εκεί στην Ανατολική Στράκη, ένα τσοντο, αυτό που ήταν. Άλλο ήταν. Πώ το λέγανε εκείνο. Καταρχήν. Δεν το θυμάμαι. Να τελειώσω λίγο, σε παρακαλώ. Ναι. Την ο Φαργκάνης, ποιο είναι ο Φαργκάνης? Δεν ξέρω το Φαργκάνη που είναι. Το Σαργκάνη, ξέρω το Φαργκάνη, δεν τον ξέρω. Το Φαργκάνη είναι ανεβαίνοντα μετά. Πού? Πάνω από την. Λίγο κάτω από την Αγίου Δημητρίου. Ναι. Και πάνω από την Εγνατία. Πάνω από την Εγνατία. Αν πάω 9 η ώρα το βράδυ, δεν θα μιλιστέψουν εκεί τέτοια ώρα? Όχι. Το Κολοσσέο ξέρεις που είναι? Το Κολοσσέο είναι στη Ρώμη, το ξέρω βέβαια. Όχι, ρε. Πού? Στη Σοφούλη. Α, στη Σοφούλη. Αριστερά. Ναι. Αξιτιάνο. Λοιπόν, δείτε όλες τις ταινίες και αποκτήσετε τώρα το κουπόνι της επιλογής σας. Ναι. Στο www.goldmall.gr. Goldmall. Για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Καλύφθηκες και από αυτό? Καλύφθηκα. Λοιπόν. Μην ξεχνάτε ότι χορηγός μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Βαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η εταιρεία η οποία φροντίζει για να δίνει προσφορές συχνά πυκνά σε όλους εσάς, για τους φίλους επαγγελματίες οδηγούς ταξί, για αυτή την εβδομάδα, όπως και εδώ και αρκετές μέρες, υπάρχει η ασύλληπτη προσφορά με το Σκόντα Οκτάβια με κινητήρα φυσικού αερίου να προσφέρεται στην μοναδική τιμή των 18.800 ευρώ. Καλά ακούσατε, κάτω από 20.000. Τώρα που έχει τελειώσει η επιδότηση της ΔΕΠΑ, το κάνετε δικό σας σε αυτή την απίστευτη τιμή, τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-596 ή πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ναι. Λοιπόν, πριν πούμε οτιδήποτε, να πω ότι έχει κυκλοφορήσει ένα πολύ ωραίο βιβλίο στην πόλη Θεσσαλονίκης από τις εκδόσεις Ιαννός. Ιαννός, ε. Ναι. Τα παίρνεις από τον Ιαννό, ε. Πού το κατάλαβες? Το κατάλαβα. Το βρήκες. Αφού είσαι μορφωμένος άνθρωπος, λοιπόν, σε ποιο θα τα δώσει ο Ιαννός? Σε κανένα αστυχείο το σαν Θεσσαλονίκη, 100 μικρές ιστορίες από τον Γιάννη Καραμίτσιο, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο το οποίο, για να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω διαβάσει. Το έχω ρίξει μια πρόχειρη ματιά. Εσύ αφού δεν διαβάζεις βιβλία. Είναι εύπεπτο. Τι τρώγεται? Δεν διαβάζω βιβλίο. Πώς, τι θα πει εύπεπτο? Δεν διαβάζω βιβλία εγώ. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασες ποιο είναι, πραγματικά? Πες μου, σε παρακαλώ. Ένα βιβλίο το οποίο είναι εύπεπτο και μπορείτε να το διαβάσετε. Εύπεπτο είναι. Νεράκι. Δηλαδή είναι σελίδα, φωτογραφία, ιστορία. Σελίδα, φωτογραφία, ιστορία. Εντάξει. Θεσσαλονίκη, 100 μικρές ιστορίες. Λοιπόν, μάγε του στοιχήματος. Μάγος. Μάγος, πραγματικά. Είπες, ρε φίλε, ότι θα κερδίσει 1-2 η Μπαρσελόνα. Ναι. Και 3-0 η Λίβερπουλ. Και 3-0 η Λίβερπουλ. Το ότι ήρθανε ακριβή τα σκορ. Ήρθανε ακριβή τα σκορ. Αλλά ήρθανε ανάποδα. Το θεωρείς τυχαίο? Τυχαίο, ναι, τυχαίο. Καθαρά τυχαίο γεγονός. Καθαρά τυχαίο γεγονός. Ναι. Για τον Κιούριν. Τα έπαιξε κιόλας. Τα έπαιξες κιόλας. Ναι. Βαρούσε το κεφάλι που δεν τα έπαιξες κατά λάθος ανάποδα. Κατά λάθος. Λες, γιατί ρε φίλε να μην κάνω λάθος? Το κατά λάθος πάντα έχει βάρος είναι σε αυτή τη ζωή, ρε κόκκινε. Δεν είναι υπέρ. Συνήθως ισχύει αυτό που λες. Λες να μην κάνω ένα λάθος, ρε φίλε. Ναι. Δύο σκοράκια. Ναι, βέβαια. Και θα βγουν πολλά φορισσότερα. Γιατί? Δεν ξέρω πόσα πολλά έδινε. Με 3 ευρώ θα έπαιρνα γερά, γερά λεφτά. Αυτό που έπαιξες ή αυτό που, που λέμε ότι αν το έπαιξες ανάποδα? Και το ένα και το άλλο. Νομίζω ότι δίνανε. Μπορώ να δω πόσο πλήρωνα. Δεν ξέρω, το δελτίο έγραφε ένα ποσό καλό. Έπαιρνες καινούργιο αυτοκίνητο? Όχι. Με 3 ευρώ δεν παίρνεις καινούργιο αυτοκίνητο. Θα δω πόσο έδιναν τα προηγούμενα. Καταβολή δίνεις, αλλά όχι δεν. Ναι. Λοιπόν, ναι. Σήμερα ήμασταν σίγουροι, ναι, και οι δύο, ναι, ναι, ότι το ένα παιχνίδι είναι τελειωμένη υπόθεση. Και βλέπαμε το άλλο. Και όλη η γη το έκανε αυτό, δεν το κάνουμε μόνο εμείς. Πιστεύω να αναθεώρησε για τον κύριο Κλοπ. Κλοπ. Κύριο Κλοπ. Γιούργεν Κλοπ. Τι να αναθεωρήσω, δηλαδή τι? Για τον τρόπο και τη φιλοσοφία του στο ποδόσφαιρο πάνω. Τι φιλοσοφία έχει? Δηλαδή, εσύ θα του έλεγε. Ναι. Είμαι σίγουρο δηλαδή. Γι' αυτό και όχι μόνο εγώ. Τι θα του έλεγα? Γιούργεν, παίξε. Βάλε δύο γραμμές, τρεις γραμμές. Δεν έβαλε. 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 Και παίξε φουλ άμυνα. Δεν έπαιξε. Έπαιξε. Λοιπόν, και έπαιξε έτσι. Και παθητικά έπαιξε κιόλας. Ναι, ναι. Για ένα ημίχρονο. Ναι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο σουτ δεν έκανε. Ναι. Δηλαδή δεν ξεμύτησε από την περιοχή. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό?
Να σου το πω με ένα άλλο άθλημα. Λοιπόν, με ένα άλλο άθλημα. Εσύ θα τον έλεγε αυτό το πράγμα. Μην ξεμητήσει, κάτσε εκεί 3-0, μια χαρά είσαι. Χάσε και ένα και τι να τον πω. Παίξε box to box όταν θα σε πιέσει ψηλά ή πώς τη λένε. Μπράβο. Γιατί από ό,τι είδαμε, οι City δεν μπορεί να βγάλουν τα χάφτι σε 90 καλά λεπτά. Πλέον. Αυτό κάνεις λάθος. Εδώ λοιπόν, αν θα μιλήσουμε για γυμναστικές και για φυσικές καταστάσεις, θα σου πω ότι εδώ είχε την ευκαιρία, εδώ και πάρα πολύ καιρό ο Γκουαρδιόλα, mm-hmm. να κάνει rotation στο αγγλικό πρωτάθλημα και να μην βάζει αυτό το Σίλβα, πώς το λένε, De Bruyne, Φερναντίνιο, Σανέ και Στέρλινγκ και Ζέσους ή Αγουέρο συνέχεια, και ο Ταμέντι συνέχεια, και ο άλλος συνέχεια, και Ντέλφ συνέχεια. Συνέχεια. Κύπελο είναι, πρωτάθλημα είναι. Κύπελο είναι, Champions League είναι, ίδια βιόλα. Μικρό rotation. Αφού μπορείς με τη Stoke City για παράδειγμα να βάλεις δύο άλλα half, αντί για 6-1 να κερδίσεις 2-0. Ρίξε το ρυθμό εκεί. Αυτός φούλαρε. Φούλαρε. Εγώ αυτά τα έχω δει και στα τοπικά πρωταθλήματα, τα έχω δει και στην Αλφα Εθνική. Εγώ το έχω ζήσει 10 χρονών αυτό το έργο. Ναι. Το φούλαρε. Τι σημαίνει φούλαρε? Είχε ο Άρης τον Τζατσέφσκι, βοηθός ο πατέρας μου. Ερχόταν στο σπίτι, τους έχει τρελάνει. Αποστόλ. Τους έχει τρελάνει ο Βούλγαρος. Διαμαρτύρονται τα παιδιά ότι δεν μπορούν να περπατήσουν. Και ξανά μάνα. Πάει ο Μπαλής ο φίλος ο κουμπάρος σου με τον Κούι και του λένε: Κύριε Απόστολε, μη με μουτζώνεις ρε κόκκινε, κουμπάρος σου δεν είναι, γιατί με μουτζώνεις. Του λέει λοιπόν: Ωραίο αυτό, με έδωσε μια μαγειρίτσα τρομερή, τη μεγάλο, να ξέρεις, ναι, φοβερός. Τρομερός. Του λέει, κύριε Απόστολε, μια εβδομάδα, 10 μέρες, να είμαστε χαλαρά, δεν μπορούμε να ανασάνουμε. Ου, πούστη αυτό και ιστορίες και τα λοιπά, πάρ' το 5-1 με στη Νέα Σμύρνη. 10.000 αργενείς στο αεροδρόμιο. Αυτές οι μαγκές, του στυλ φουλάρο και ξανά φουλάρο και φουλάρο, πάει να πει ότι για να φουλάρω πρέπει να παίρνω φάρμακα για να φουλάρω. Και τα φάρμακα όμως έχουν ημερομηνία λήξης. Και ο άλλος ήταν 65 χρονών, πήγε να πηδήξει τη Ρωσίδα και έπαιρνε τα βιάκα και νόμιζε ότι έγινε 20 χρονών. Πάρ' το κάτω με έμφραγμα. Κατάλαβες, έβγαλε το γιατρό ο Θωμαίδης προηγουμένως να πει γιατί πεθαίνουν οι αθλητές. Οι αθλητές πεθαίνουν γιατί το πάρονται. Άντε μπράβο. Παίρνουν σε ένα μήνα ο άλλος, εγώ έκανα 20 χρόνια για γυμναστική. Ο άλλος σε 6 μήνες φούσκωσε, έγινε σαν τον παγόνι. Πώς έγινες έτσι? Μα εγώ τρώω μπάμιες και φασολάκια και αρακά και ο άλλος τρώει, να πούμε, κρεατίνες. Πώς θα γίνει, το ίδιο είμαστε? Συνέχισε κόκκινο. Οπότε ο κύριος Γκουαρδιόλα θα μπορούσε, ιστροπονώστε, να έχει καλύτερες ανάσες οι De Bruyne, οι Σανέδες, οι Μανέδες, οι Ντέλφες, οι Κομπανίδες και δεν συμμαζεύεται. Και χθες δεν έβαλε και τον Αγκουέρο, και τον βρίζουν γι' αυτό. Τον Γκουαρδιόλα. Και επίσης να σου πω ότι όσα μάτια έχασε ο Γκουαρδιόλα, τα έχασε από την αριστερή του πλευρά, γιατί τη μια έχει ο Σαλάχ με full back τον. Χωρίς... Έχει πρόβλημα στη θέση του αριστερού back. Ποιος έχει πρόβλημα? Στη θέση του αριστερού back. Αλλά. Είτε παίζεις. Αλλά. Όταν μια ομάδα κάνει αυτή την πορεία στο. Ναι. Δηλαδή, πρωτάθλημα και Champions League. Συγγνώμη, ένα λεπτό. Όλοι έχουν προτάσει. Ο Σεήχης πόσα λεφτά έχει εκεί? Άμα κλάσει ο Σεήχης βαράει 80 καμίλες με 4 χιλτσόλους παστούρμα. Ναι. Σε δευτερόλεπτα εξαφανίζει το χρέος Σαλάχ. Πάει στη Λίβερπουλ και τρώει 3-0. Ο Γκουαρδιόλα. Ναι. Και έχει έξω δεξιά το Σαλάχ. Υπάρχει και συγκυρία? Όχι, δεν υπάρχει συγκυρία. Ρε. Όταν παίζει ο Σαλάχ έξω δεξιά, δεν βάζει βαρύ κορμί να το μαρκάρει το Λαπόρτ. Το κατάλαβε το έργο. Για την ιστορία. Ποια γεωγραφία και ιστορία. Για την ιστορία. Ναι, τι. 70 πλήρωνε το 3-0 τη Ρώμα. Ναι. 14 πλήρωνε το. Δεν έπαιρνε αμάξι. Ναι. Όχι, αυτά που δεν έπαιξε. Ναι. Τι πλήρωναν. Τι να κάνουμε τώρα. Θα το κρατήσω το Κόρντομπα να πούμε. Γερή να είμαστε, ρε. Τι θα σε κάνω, ρε κόκκινε, τι να σε κάνω. Άμα ήμασταν μάγοι. Μάγοι και τράγοι. Λίβερπουλ City 3-0. Έξω δεξιά ο Σαλάχ. Ένα παίκτη πρέπει να βάλει ειδικό μαρκάρισμα. Και εκείνο πρέπει να το βάλει χαφ με στόπερ. Εκεί. Ο χαφ και ο στόπερ 2. Όταν κλείνει το στόπερ και ο χαφ 2. Και αυτό είχε το Λαπόρτ. Ποιο θέλει δηλαδή. Προπονηταρά ο Γκουαρδιόλα. Passing game δεν υπάρχει. Τακτική από τη μέση και μπροστά να πας να μάθεις μπάλα και να μορφωθείς. Για να μου πεις αυτά που θέλεις, ναι. Μπορείς να μ' ακούσεις ένα λεπτό. Τρία. Τι. Λοιπόν, πρώτον, είδαμε ότι πέρα από τις ικανότητες υπάρχει πάντα και το λάθος του διαιτητή και στους διαγώνες. Ποιο είναι το λάθος του διαιτητή? Λοιπόν, το δεύτερο γκολ. Το οποίο πάει στον αντίπαλο. Στο πρώτο γκολ που βάζει η ομάδα της City, ναι. Υπάρχει φάουλ. Το οποίο... Γιατί είναι φάουλ, λες? Στη γραμμή, λες? Ναι. Κύριε, είναι φάουλ. Είναι φάουλ σίγουρα. Μα βγάζει το χέρι έξω. Ναι. Το πετάει έξω. Άμα το βάλω πάω με τον Ολυμπιακό, τι θα πει ο Μπούζος? Είναι φάουλ. Τώρα πέφτει μόνο του, κάνει θέατρο. Στη γραμμή επάνω, είναι εκτός γραμμής. Πώς είναι φάουλ?
Φάουλ είναι. Φάουλ είναι. Άντε, είναι φάουλ. Δεύτερο λάθος. Το δεύτερο γκολ το οποίο βάζει η City έπρεπε να μετρήσει. Γιατί έπρεπε να μετρήσει όμως. Γιατί είναι κανονικό. Γιατί η μπάλα γυρνάει από το Μίλαν. Α, μπράβο. Γυρνάει από τον αμυντικό. Γιατί δεν πήραν την τηλεόραση αφού παίζονται εκατομμύρια να δουν από την τηλεόραση εκεί πέρα. Δεν διαφωνούμε. Δεύτερο. Και τρίτον, ο Σεήγης γιατί δεν πήγε με το πιστόλι εκεί να πυροβολήσει από το δικό μας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Εγώ άμα ήμουν Σεήγης θα έμπαινα μέσα εκεί πέρα. Δεν θα έπρεπε να πάει και να ορμήξει μια σου διαιτητή τώρα τι να ξέρω εγώ Σεήγης. Μπορεί να έχει 4 Σεήγησες την προηγούμενη μέρα και τον είχα ρουφήξει. Στη δε ναι. συνέντευξη τύπου τι είπε? Ρωτήθηκε βέβαια ναι, ναι. χωρίς να αμφισβητήσει ναι. την πρόκριση της ομάδα της Λίβερπουλ ναι. ο Πέπε Γκουαρδιόλα άφησε αρκετά υπονοούμενα ναι. για τον Ισπανό διαιτή που είπε ότι το ξέρω και από την Ισπανία ναι, ναι. και πέρσι με τη Μονακό. Άσε, δεν κλαίμε. Άστα. Δεν κλεγότανε. Άστα. Είπε αυτό που θα απαντήσω ναι. δεν μειώνει σε καμία περίπτωση την ναι. αξία. Και την εμφάνιση τη πρόκληση. Τι σύστημα έπαιξε, μας μπέρδεψε χθες ο Γκουαρδιόλα. 3-4-3. Πραγματικά. Δεν μου λέει ρε κόκκινε, εγώ βλέπω 40 χρόνια μπάλα και σε απάντησα. 3-4-3. Άκουρε κόκκινε τώρα να δεις. Ποιος έπαιζε δεξί back half 90 λεπτά, ξέρουμε. Δεν ξέρει, κανένα. Μια έβγαινε ο Σίλβα. Ναι. Μια έβγαινε ο Ντεμπρούινε. Μια έβγαινε ο Στέρλινγκ. Μια... Δεν υπήρχε δεξί back half. Πριν... Ήταν μια άναρχη κατάσταση της City με το Σανέ back half. Με τη χειρότερη μέρα του Σαλάχ, ευτυχώς για τη City, γιατί έδωκε 4. Αν ο Σαλάχ ήταν σε κάποια μέρα, ο Σανέ fullback με Λαμπόρ, το Ταμέντι Γουόκερ, το δεξί back τον είχε τρίτο στόπερ. Λοιπόν, έτσι έπρεπε να παίξει βέβαια. Έτσι έπρεπε να παίξει βέβαια. Όμως βλέπεις ότι η βιολογική κατάσταση της City ήταν πάρα πολύ μέτρια στα τελευταία 4 παιχνίδια. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Αυτό θέλω να σου πω. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Δεν μπορεί να βγάλει. Η Ρώμα έβγαλε 90 λεπτά full. Τώρα, αν πεθάνει κανένα από είναι κανένα. Ένα... Άκουδο. Αν πεθάνει κανένα από τη Ρώμα, γιατί λένε η Ρώμα και η Ρώμα και η Ρώμα, εγώ λέω άμα του κάνει τώρα τεστ DNA, πώ τα λένε και τα λοιπά, είναι πίτα στην τόπα. Λέω εγώ. Λέω εγώ. Να έρθουν σε δικό μου γιατρό να του ελέγξω. Να του ελέγξω. Εάν σε 5 χρόνια δει ότι πεθαίνουν ένα από αυτού του 11, του 13 από τη Ρώμα, γιατί 90 λεπτά αυτό ο ρυθμό δεν βγαίνει. Δεν μειώνεται όμω η αξία δεν της λέω πρόκλησης. Ότι μειώνεται. Λοιπόν. Άμα ξαπλωθεί, λέω κανένα ανάσχελα που έβγαλε το γιατρό. Και εδώ. Ο Κεντέρη όταν κατηγορήθηκε ναι. ότι έπαιρνε τόπα γιατί τον κυνηγούσαν 7 μαύροι. Ναι, ναι. Εγώ θέλω να μου φέρετε του μαύρου οι οποίοι τον κυνηγούσαν ναι. και να μου πείτε αν δεν παίρναν αυτοί. Εγώ θέλω να μου φέρετε το σηκώτη του Κεντέρη. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Τις τρανσαμινάδες του Κεντέρου. Όλοι οι οργανισμοί ναι, ναι, ναι. στο ντόπινγκ, ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ είμαι υπέρ του να αφήσουν ελεύθερο το ντόπινγκ. Άμα έχεις γιο ή κόρη δεν θα το έλεγες. Δεν το έλεγες. Του κάνεις λάθος. Κάποιος ο οποίος παίρνει ναρκωτικά, ναι, κάποιος ο οποίος θέλει να επιδείξει από έναν ουρανοξύστη, ναι. θέλει να αυτοκτονήσει. Ναι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δικαίωμα να τον αποτρέψω. Ποιο το έπεσε αυτό. Δεν έχω δικαίωμα. Ρε φίλε, άμα θέλει να επιδείξει, να τον πω εγώ μην πηδά. Πίδα. Ο καλός Χριστούλης που πιστεύεις θα έκανε το ίδιο πράγμα. Εγώ θα τον αλλάξω γνώμη. Και ποιος είμαι εγώ να τον αλλάξω γνώμη. Έλα, είσαι κατοικόνα και καθομοίωση. Ο άλλος προκειμένου. Η θρησκεία του λέει. Ο άλλος προκειμένου. Είναι λέει κατοικόνα και καθομοίωση. Κοιτάξτε την εικόνα, κοιτάξτε ναι. και την ομοίωση. Λοιπόν. Όμω θέλει, όμω το κάνω. Πω, ρε, φίλε, αν κάνεις πρωταθλητισμό. Τι με νιώθει εμένα. Εσύ τι πιστεύεις, ναι, ο πρωταθλητισμός ναι, ναι, ναι. γίνεται με γαλατάκι και μπριζολίτσα. Όχι, το είδα χθε στη Ρώμα το πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός, ρωτάω και πάλι, με γαλατάκι και μπριζολίτσα γίνεται. Εσύ τι πιστεύεις. Από τη στιγμή που θες να κάνεις πρωταθλητισμό ναι. και να κυριαρχείς παγκοσμίως, ναι, ναι. θα ξέρεις ότι θα κολλήσεις και σε αυτά τα νερά. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Αυτό για άλλον δεν τρέχει τίποτα. Για άλλον έχει κάποιες μικρές πανενέργειες, άλλον θα το στείλει. Για τη City μιλάω, κόκκινε. Δεν με νοιάζει και εμένα ποιος θα πεθάνει. Για όλους το λέω. Ναι, ναι. Για άλλον τη City το λέω. Θα τον κάνει να δει τα ραδίκια ανάποδα. Η City λοιπόν. Σε κάλυψα. Όχι. Η City λοιπόν είχε. Η City λοιπόν είχε τη δυνατότητα στο πρωτάθλημα που το πήρε περπατώντας να δημιουργήσει ένα rotation και να πάει με πιο φρέσκα πνευμόνια σε αυτή τη φάση του Απριλίου. Το καταλαβαίνεις. Πήγε ένα φουλάρι εχθές, φούλαρε, έκανε τον γκολ, έκανε τις ευκαιρίες κτλ. Και στο δεύτερο ημίχρονο, πώς με βλέπεις εμένα στο έκτο χιλιόμετρο, εκεί μόλις πιάσω εκεί την καφετέρια του Δήμου για να πάω προς το Μέγαρο Μουσικής τα τελευταία 1000 μέτρα, έτσι ήταν και η City να πούμε. Το κατάλαβε το έργο. Ενώ η Ρώμα ήταν 90 λεπτά φουλ. Εδώ, άμα λοιπόν ξαπλωθεί κανένα στη Ρώμα, έτσι. Στο ξαναλέω, δεν μπορεί ο center for τη Ρώμα που είναι αργός να είναι σε παλιά 30 μέτρων ο σε ταχύτητα. Ο Τζέκο, ναι, ο Τζέκο. Να φεύγει σαν το ελάφι και ανάμεσα στα στόπερ και τα λοιπά. Δεν είναι φυσιολογικό. Το καταλαβαίνεις, ούτε είναι φυσιολογικά τα άλλα που γίνανε. Εγώ δεν μειώνω, εγώ δεν είμαι Μπαρτσελώνα. Απλά σου λέω, επειδή έβγαλε τον γιατρό εδώ πέρα ο Θωμαίδης,
και έλεγε τις ιστορίες ο γιατρός Γιαρκούδες. Λοιπόν, σου λέω λοιπόν και εγώ ότι δεν θα μου φανεί παράξενο αν ξαπλωθεί ανάσχελα κανένας της Μίλαν, της Ρώμα, μετά από 3-4 χρόνια και πούμε καλέ πώς έφυγε αυτός. Πολλοί θάνατοι αθλητών τελευταία γίνονται. Κατάλαβες το έργο. Τέτοιο όνομα. Εγώ γούσταρα που ήρθε έτσι. Το Μέση, την κλαψιάρα. Το εντυπωσιακό. Και τον Ινιέστα. Το εντυπωσιακό, ναι, σε αυτό το παιχνίδι, ναι, ήταν, ναι, ότι η Ρώμα, ναι, έπιασε σαν χταπόδι την Μπαρσελόνα και τη χτυπούσε κάτω. Τι είναι αυτό τώρα, δε, έκθεση είναι. Σαν χταπόδι την έπιασε. Η ένσταση όμως, ναι, είναι μεγάλη. Ναι, η οποία έχω. Για πες την, ναι. Για τη διαχείριση του Βαλβέρδε. Ναι. Πρώτον. Ναι. Δείχνει υπεροψία. Τι υπεροψία δείχνει. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δηλαδή. Απόδειξη. Ναι. Πρώτη αλλαγή στο 80. Ναι. Σωστό. Δηλαδή. Ρε φίλε, είσαι τόσο σίγουρος ότι δεν μπορεί να σου βάλει και τρίτο. Αφού είδε. Δεν ψήλωσε την ομάδα του. Λοιπόν, ότι μία την πληρώνει από λάθος. Καταρχήν κοιμούνται στο έκτο λεπτό στη φάση του Τζέκο. Καλά, α, το έκτο λεπτό. Στη φάση του πέναλτι, ναι, είναι λες και θέλει να τον κάνει ο Πικέ με το ζόρι. Ναι, ναι. Δεν αφήνω υπονοούμενα, λέω τι είδα. Το τρίτο γκολ τραβάει το. Ποιο μάρκαρε το Μανολά, ρε φίλε. Καλή ερώτηση. Ποιο μάρκαρε. Αλλά πρόσεχε να. Πώ το λέγανε, ρε. Υποτίθεται ότι το στόπερ, τα μαρκαρίσματα. Οι προπονητέ λένε ότι το στόπερ, ναι, ναι, πρέπει να το μαρκάρει ο αντίστοιχο στόπερ. Ποιο το λέει αυτό. Δεν είναι αυτό κανόνα. Συνήθω. Άμα παίζω εγώ με κοντό φόρ. Έτσι. Θα βάλω το στόπερ να το μαρκάρει ο κοντό φόρ. Λοιπόν, θα βάλω ένα χάφ εκεί. Ο Μανολά λοιπόν. Υψομετρικά είχε 15 πόντους διαφορά με τον παίκτη που τον μάρκαρε. Τέλος. Έσκυψε για να κάνει την κεφαλιά. Τι έσκυψε. Ναι. Κατάλαβες. Κατάλαβα. Πάμε σε διάλειμμα και θα σου αναλύσω γιατί υπάρχει μια φάση όπου ο διαιτής δεν βγάζει δεύτερη κίτρινη σε παίκτη της Ρώμα με αποτέλεσμα να συνεχίσει η Ρώμα με 11 ποδοσφαιριστές για να φτάσουμε σε αυτό το τελικό 3-0. Αλλά και πάλι εδώ θα λέγαμε τον αλήτο διαιτή επηρέασε το αποτέλεσμα. Εκεί λένε έκανε ανθρώπινο λάθος. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricker, Bardi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Γογούση 37. Χαριλάου, Παπαναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος, πάρε μπρος, σε παρακαλώ, μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σίγμα, έτσι. Έχασα τα κλειδιά από το αυτοκίνητο, ρε Κώστα. Αμάξι έχει κουβά. Όχι, ρε, από το καλό. Για καλό αυτοκίνητο ήταν βούτρα, ρε Χαϊβάνι. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Πετκανίτσα! Πετκανίτσα. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια. Κλειδιά, immobilizer με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Κλειδαριές θωρακισμένη πόρτα τελευταία τεχνολογία. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτα πάρκινγκ. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ και πάση φύσεως σε επισκευές κλειδαριών, αυτοκινήτων ακόμα και όταν δεν παίρνει μπρος. Πετκανίτσα. Δελφών 101 και μπότσερ γωνία. Με τηλέφωνο το 852-727. Διατίθεται και χώρος στάθμευσης. Μόνο ATM δεν ανοίγει. Ετοιμάστε βαλίτσες. Φέτος η κατασκήνωση Yupicam είναι δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ. Κατασκήνωση Yupicam. Πραγματικές διακοπές με παιχνίδια, χαρά, περιπέτεια στην κρυοπηγή Χαλκιδικής. Δωρεάν μέσω ΟΑΕΔ για παιδιά ανέργων και εργαζομένων του ΙΚΑ. Με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000 ευρώ. Πληροφορίες στο 2310-2235-25 και στο yupi.gr. Ήρθε η άνοιξη και στο Mediterranean Cosmos βάζουμε τα καλά μας. Ξεχωριστές εκδηλώσεις, πασχαλινά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο αγαπημένο σου εμπορικό κέντρο. Σε περιμένουμε έως τις 14 Απριλίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Πηγαίνω που λες τις προάλλες στη Γερμανία και τρώω ένα λουκάνικο, κάτσε καλά.
Ρωτάω τι είναι αυτό. Με λένε είναι Βιέννης. Κάπα για πάω Αυστρία. Του ζητάω λουκάνικο Βιέννης. Με λένε τη Βιέννης ρε φίλε. Αυτό είναι Φραγκφούρτη. Ζα τρελαθείς να πούμε. Το θέμα είναι ένα. Εμείς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Και σε λέω δεν παίζονται. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Βρε μαράκι, πώς αδυνάτησες έτσι? Καλέ, εγώ τρώω είδη γυνής. Σε μας τα είδη γυνής δεν τρώγονται. Ομορφαίνουν όμως το χώρο σας. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Ελάτε στην έκθεσή μας να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του μπάνιου σας με προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Με νέες προσφορές σε επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Φτύκας, πλακάκια και είδη γυνής. Απόλλωνος 3739, κάτω Τούμπα, πάνω από τον κήπο του Καλού. Τηλέφωνο 2310-905-503. Φτύκας, είδη υγιεινής που δεν τα χορταίνει. Μην επιμένετε κορίτσια ότι το μέγεθος δεν μετράει. Κάνετε λάθος παιδιά, δεν έχει σημασία το πόσο. Δεν δοκιμάσατε μάλλον τον τετραπλό στα 7-7. Τι τετραπλό? Τετραπλή δόση σε ό,τι καφέ ή σοκολάτα θέλεις. 650 ml κυριολεκτικά ατελείωτης απόλαυσης. Ε, πού πάτε ρε κορίτσια? Στα 7-7, για τετραπλό φυσικά. Για όλους εσάς που δεν χορταίνετε ποτέ τον καφέ σας, δημιουργήθηκε ο τετραπλός με ποσότητα 650 ml για πολλές, πολλές γουλιές. 7-7. Taste like heaven. Τρέχεις. Τρέχω. Πρωί. Και βράδυ αμαλαχή. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία. Καλά στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις. Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μετρόπολης 95,5. Ραδιόφωνο με κορυφαίες επιδόσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πριν πούμε οτιδήποτε, πάμε στην Αθήνα στον Γιώργο του Ζαΐρη, ο οποίος είναι εκεί. Γιώργο, πάμε στην Αθήνα. Ναι. Πρεθήκαμε προς μιας φαρσοκομωδίας, η οποία αφορά κυρίως τους διευθύνοντες των συνεταιρισμών μας, οι οποίοι αντί να μας ενημερώσουν εγκαίρως και να αναβάλουν αυτή την συνεδρίαση, ουσιαστικά μας γελιοποίησαν και μας εφέρθησαν λες και έχουμε κάνει λογοτομή και δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Θέλω να σας πω ότι από τις 4 ομάδες που ζήτησαν τη σημερινή έκτακτη συνεδρίαση, δηλαδή την ΑΕΚ, τον Απόλλωνα, τη Λαμία και την δεν γνωρίζω ποια άλλη μία ομάδα ήτανε, τον Ατρόμητο, δεν ήρθε καμία. Και δεν έκανα ούτε καν τον κόπο, βεβαίως είμαι βέβαιος ότι το γνώριζε ο κ. Στράφης, δεν έκανα ούτε καν τον κόπο να μας ενημερώσουν ώστε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας μας, ο κ. Μάρκου, να μην έρθει από τη Λάρισα, από τα ξημερώματα, να μην έρθουν ομάδες από την ακριτική Ελλάδα, που στέξαμε την πρόσκληση και τελικώς νιώθουμε πραγματικά ότι ό,τι και να έχεις καλοπροαίρετο στο μυαλό σου, όταν τα συμφέροντα κάποιων τα οποία είναι εξωποδοσφαιρικά αρχίζουν να κυριαρχούν, δεν μπορεί να προκύψει κάτι σωστό. Η άποψή μας είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αόρατος πόλεμος μεταξύ επιχειρηματικών και άλλων συμφερόντων και πολιτικών συμφερόντων και νομίζουν κάποιοι ότι εμείς που είμαστε είτε ιδιοκτήτες είτε εκπρόσωποι ιστορικών ομάδων και που λογοδοτούμε στους οπαδούς μας και στην ιστορία μας, μπορούν να γίνουμε πιόνια. Σαν ΑΕΛ δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται να προσέλθουμε ξανά για να ψηφίσουμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και καταγγέλουμε όλη αυτή την μεθόδευση, η οποία υποτιμά κυρίως τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν στα χέρια τους το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεύτερον σημαντικές ομάδες σαν τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δυστυχώς έχει γίνει έρμεο συμφερόντων και δεν μπορεί να υπηρετήσει την ίδια την ιστορία. Εγώ προσωπικά νιώθω ότι εμείς σαν ΑΕΛ υπηρετούμε την ιστορία του Παναθηναϊκού πολύ περισσότερο από ό,τι την υποστηρίζει η ίδια η ιδιοκτησία και η διοίκηση και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Ήδη από το πρωί μου ζήτησαν να δώσω μια συνέντευξη
σε ένα ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και βγήκε ο συνεργάτης του κυρίου Ελαφούζου, ο Θωμαίδης, στο αρχικό Μετρόπολη στο ραδιόφωνο και είπε ότι δεν υπάρχει απαρτία, ότι θα υπάρξει τεχνητή έλλειψη απαρτίας και δεν θα γίνει το Λογικό Συμβούλιο. Δηλαδή, προτιμούν να ενημερώνουν τους δημοσιογράφους που δουλεύουν στα μέσα τους παρά να ενημερώνουν εμάς, οι οποίοι και με κόστος θα έλεγα, το οποίο αφορά και προσωπικά εμένα, γιατί ήμουν υπέρ της απόψεως να μην αδειοδοτούνται και είμαι ακόμα να μην αδειοδοτούνται οι ομάδες οι οποίες δεν έχουν εγγυημένους προϋπολογισμούς και να μας εκθέτουν με αυτόν τον άσχημο τρόπο, γιατί και εγώ πήρα πολύ μεγάλο κόστος ένα από τον οπαδό μου, οι οποίοι είναι υπερήφανοι οπαδοί και δεν θέλουν να υποστηρίζουμε άλλες λεγόμενες ομάδες, γιατί θεωρούν ότι η ομάδα μας που έχει πάρει ένα πρωτάθλημα και δύο κύπελλα εντάσσεται στις μεγάλες ομάδες. Άρα λοιπόν, αφού οι ίδιοι δεν σκέφτονται τι και δεν έχουν αντιληφθεί ποιον σύλλογο υπηρετούν και με ποιο τρόπο πρέπει να τον υπηρετήσουν, μην περιμένουν από ομάδες οι οποίες έχουν αντιληφθεί αυτό που οι ίδιοι δεν έχουν αντιληφθεί να τους σώσουν. Σε κάθε περίπτωση το λέω ότι εμείς δεσμευόμαστε, θεωρούμε ό,τι έγινε σήμερα μια φαρσικοκομωδία, εντελώς κακή σκηνοθεσία από κακούς σκηνοθέτες οι οποίοι δεν έχουν το στοιχειώδη αυτοσεβασμό. Και μιλάω και για τη διοίκηση της Super League και για αυτούς που μεθόδωσαν αυτή την τεχνητή απαρτία. Είναι σκληρά λόγια, αλλά το νιώθω και έχω δικαίωμα να το κάνω, γιατί όλη μου τη ζωή έχω δαπανίσει σχεδόν την μισή περιουσία μου για να συντηρώ ιστορικές ομάδες και δεν ανέχομαι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν στο ποδόσφαιρο για άλλους λόγους, όχι από την αγάπη για το ποδόσφαιρο, ή υπάρχουν στο ποδόσφαιρο για άλλους λόγους που δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, να κατευθύνουν τη σκέψη μας και τη συμπεριφορά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα, και χρόνια πολλά σε όλους. Μπορείτε λίγο να μας διευκρινίσετε γιατί δεν προχωρήσαμε στη ψηφοφορία, αν και υπήρχαν 9 ΠΑΕ, βοηθήστε μας λίγο. Διότι, και αυτό μας το ανακοίνωσε με το καλημέρα ο κ. Στράτος, εγώ βέβαια το γνώριζα, για λήψη ειδικών θεμάτων, μεταξύ των οποίων, για τη λήψη αποφάσεων επί ειδικών θεμάτων από το ΔΣ, απαιτείται η παρουσία των 3/4 του ΔΣ. Δηλαδή, σήμερα να υπάρχουν 13 ΠΑΕ. Άρα δηλαδή, αυτοί που το μεθόδευσαν, μέτρησαν και τα κουκιά, είμαστε 9. Οι 4 μόνο που ζήτησαν τη σημερινή εδρίαση να ήταν παρόντες, θα είχαμε 13. Άρα λοιπόν, να μην κλαίγονται μετά κάποιοι ότι εμείς οι μεγαλύτερες ΠΑΕ εξασφαλίσαμε τηλεοπτικό συμβόλαιο. Το εξασφαλίσαμε, γιατί είμαστε πραγματικά άξιες ΠΑΕ να έχουμε και τηλεοπτικό συμβόλαιο και εγγυημένους προϋπολογισμούς και να προσπαθούμε κάνοντας, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω την έκφραση, αλλά που τελειώνει σε παξιμάδι, να είμαστε συνεπείς 31 Μαρτίου. Να παίρνουμε αδειοδότηση για την UEFA, ενώ είμαστε μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι υπό εξέλιξη, ενώ άλλες ομάδες που είναι αυτής της υφής, αυτού του μεγέθους, κοιτάζουν να εξασφαλίσουν με κάθε τρόπο παραμονή μόνο και μόνο για να συμμετέχουν σε χώριες διοργανώσεις και να γίνονται και διάφορες παρασυζητήσεις που έχουν σχέση με τηλεοπτικά συμβόλαια ώστε να εξαγοράζονται ψήφοι. Δεν γίνεται έτσι τίποτα. Σας το λέω ευθέως. Λυπάμαι πολύ που το λέω. Μαζευτήκαμε πριν 2 χρόνια στο γραφείο του κ. Πανόπουλου για να κάνουμε την Ένωση των 12. Και όχι μόνο ένα στο 12 δεν κάναμε, αλλά ουσιαστικά το μόνο που σε ενδιαφέρει ήταν να γίνει πρόεδρος ο κύριος Στράτος και να βάλουμε τον κύριο Σαραϊδάρη, ο οποίος μετά μόλις δεν πιάσε δουλειά σε εμάς, πήγε και πιάσε δουλειά στον ΠΑΟ. Αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά πράγματα και ενώ θα έπρεπε ομάδες ιστορικές από τον Παναθηναϊκό, που ένα χρονικό διάστημα εύλογο ήταν υπέρ της εξυγίανσης, υπέρ της σωστής οργάνωσης του ποδοσφαίρου, να έχουν καταντήσει τώρα να κάνουν συναλλαγές με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εχθροί τους και να ερχόμαστε εμείς που μας έχει καταπολεμήσει αυτό το κύκλωμα, ακόμη και τηλεοπτικά. Το τι έχω τραβήξει προσωπικά εγώ από τη δίκη στο Sky, να ερχόμαστε να τους στηρίξουμε και να μας ξεφτυλίζουν. Δεν είναι πράγματα αυτά και λυπάμαι πολύ που το λέω. Η ομάδα μου δεν ξαναξεφτυλίζεται. Δεν ερχόμαστε να ξανακάνουμε τέτοια ψηφοφορία. Τι χρονικά περιθώρια υπάρχουν για τον Παναθηναϊκό, κύριε Πρόεδρε? Τα χρονικά περιθώρια για τον Παναθηναϊκό, αν ο Παναθηναϊκός πραγματικά θέλει να εξασφαλίσει την αδειοδότηση μόνο για τις εγχώριες διοργανώσεις, γιατί η προθεσμία για τις συμμετοχές στην UEFA για να εξοφλήσει και την ποινή την οποία έχει ήταν μέχρι 31 Μαρτίου. Από εκεί και πέρα είναι μέχρι την Δευτέρα, αν θέλει να πάρει αδειοδότηση. Και μου κάνει εντύπωση. Άρα δηλαδή έχουν προεξοφλήσει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του. Γιατί αν ήταν να συμμετάσχει για την διαδικασία της αδειοδοτήσεως, θα έπρεπε να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του μέχρι την Δευτέρα. Το βράδυ. Άρα αναβάλουν αυτή τη στιγμή την διαδικασία αυτή, σκεπτόμενοι ότι δεν θα εξοφλήσει, είναι βέβαιο, και ότι μετά θα έρθουμε εμείς σαν πυθύνια όργανα, λες και είμαστε οι μαριονέτες που τις κινούν από πίσω από το παραβάν, με τα ξυλάκια, να ψηφίσουμε για αυτό που δεν κάνουν οι ίδιοι. Αν ήταν η ομάδα μου στη θέση τους, θα μου την είχαν ρίξει 5 φορές. Ελευθέρως. Αν πίνατε ένα καφέ με έναν οπαδό του Ηρακλή, τι θα του λέγατε? Με όλα όσα παρατηρεί, έτσι. Γιατί και ο Ηρακλής είναι σχολητικός.
Ο Ηρακλής είναι από τις πιο ευνοημένες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου χρόνια, διαχρονικά. Και είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν παραβιάσει τον νόμο όχι μια φορά, αλλά 500. Το διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας εταιρείας, πριν από την εταιρεία που δεν ήταν εταιρεία του Ηρακλή, ήταν η Ένωση Εθνικού Κατερίνης, Εθνικός Ποντίων Κατερίνης και ονομάστηκε Ηρακλής, η προηγούμενη εταιρεία του Ρέμου, είναι μισή κατηγορούμενη για πλαστές φορολογικές ενημερώτες, για σωτικές ενημερώτες. Και παρέμενε επί χρόνια στη Σούπερ Λίγκα χρησιμοποιώντας πλαστές φορολογικές ενημερώτες και πλαστές εισφορές. Εδώ λοιπόν κοιτάξτε τι έχει γίνει τόσα χρόνια. Όλες οι ομάδες αυτές, και είναι σωστός ο κανονισμός να υποβιβάζεται όποιος δεν παίρνει αδειότηση, γιατί πας εσύ και τηρείς ένα προϋπολογισμό. Είναι απλή η σκέψη. Λες ότι πόσα έσοδα θα έχω εγώ, θα έχω 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Τι προϋπολογισμό πρέπει να κάνω, 2,5. Θέλω να κάνω μεγαλύτερο. Είμαι ο άνθρωπος που έχει χρήματα και μου περισσεύουν και κάνω 3,5. Βάζω και 1 εκατομμύριο από την τσέπη μου. Μέχρι εκεί φτάνει ο ίσκιος. Όταν έρχεσαι σαν τον Όφη παλιά, σαν τον Άρη προηγουμένως, σαν τον Ηρακλή και κάνεις προϋπολογισμούς των 7 και των 8 εκατομμυρίων και λες εγώ δεν έπεσα, γιατί δεν έπεσα βαθμολογικά, αυτό είναι απάτης βάρος των άλλων. Γιατί δεν έπεσες, βέβαια, αφού έχεις πάρει παίχτες που κάνανε 7 και 8 εκατομμύρια, ο Παναθηναϊκός είχε προϋπολογισμό φέτος 17 εκατομμύρια, χωρίς μπορεί να τον τηρήσει, αυτό να κοιτάξουν οι διοικούντες του. Και ο κύριος Ζουνίδης που συμμετείχε εκεί, πώς φτιάξε ένα προϋπολογισμό 17 εκατομμυρίων, χωρίς μπορεί να τον τηρήσουν, όπως είχε να φτιάξει άλλο προηγουμένως 30 εκατομμυρίων επί Στραματσόνη. Και εκεί έρχεται ο Ηρακλής και λέει: ξέρετε, εγώ δεν έπεσα ποτέ βαθμολογικά. Πώς να πέσεις, αφού είχες κάνει συμβόλαια με παίχτες 300 και 300.000 και τα έσοδα σου ήταν για 100.000 ή για 50.000, βέβαια δεν θα πέσεις ποτέ. Αυτό είναι πλάνη. Αυτό θέλω λοιπόν να πω στους οπαδούς του Ηρακλή, γιατί όταν εγώ ήμουν συνδιοκτήτης του Ηρακλή, με τον Πέτρο Θοδωρίδη, χρωστάγαμε 1 ευρώ. Τότε ήταν της μόδας να πάρουμε τους μεγαλοεπιχειρηματίες που ήρθαν να φέρουν η γνωστή πολιτική της Βορειοελλάδος, να βάλουμε στον Πάβο τον Πατατούδε, να βάλουμε στον Άρτο Κοντομινά, να βάλουμε τον Μητριλαίο στον Ηρακλή, γιατί έπρεπε να σπάσουμε το κατεστημένο της Αθήνας. Βέβαια αυτοί παίρναν τα λεφτά από το χρηματιστήριο. Και ρωτάω λοιπόν, τότε που μας κυνηγούσαν εμάς στον δρόμο και φέρανε στο Μητριλαίο, εμείς που είμαστε 12 χρόνια και διεκδικούσαμε το πρωτάθλημα, γιατί είμαστε, δεν είμαστε αρεστοί που είμαστε νοικοκύριδες? Και ήταν αρεστοί αυτοί που φέρανε το Σινιόρι στα τελειώματά του με 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό και δεν πληρώναν κανένα. Ο Ηρακλής λοιπόν έχει προσβληθεί στην ιστορία του από τους ίδιους οπαδούς του. Βλέπω κάποιους τύπους που έρχονται τώρα, ένας που έχει, τον έχουν βάλει πρόεδρο, για μένα μάλλον αυτοφοράκια είναι εντός εισαγωγικών το λέω, και ο οποίος εργάζεται στο ΚΕΠ της γέφυρας και κάνει τον πρόεδρο και κάνει κριτική, και δεν λένε με ποιο τρίκο ο Ηρακλής φέτος εξουδετέρωσε σε μια ομάδα που πήρε κανονικά το πρωτάθλημα και συμμετείχε στο πρωτάθλημα με έναν τρόπο περίεργο. Ο Ηρακλής λοιπόν είναι από τις πιο ευνοημένες ομάδες, γιατί οι ιδιοκτήτες του μετά από μένα και τον Θοδωρίδη έκανε ένα πάτε εις βάρος του δημοσίου, δεν είχαν φορολογική, δεν είχαν ασφαλιστική. Θα έπρεπε όμως να υπάρχουν κανονισμοί οι οποίοι να τηρούνται. Εγώ το είπα και στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι για λόγους συναισθηματικούς και μόνο ψήφισα υπέρ του Παναθηναϊκού. Συμπλήρωσα μετά, γιατί συζήτησα και είδα με αυτούς που μας χορηγούν και μας εξασφαλίζουν το συμβόλαιο που έχουμε, ότι θα εξασφαλίζαμε μεγαλύτερο τηλεοπτικό συμβόλαιο σαν εταιρεία που θέλει να είναι καθαρή, αν συμμετείχε και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή ουσιαστικά εξυπηρετούσα και τα δικά μας συμφέροντα. Δεν θα ήταν το ίδιο με τον Ηρακλή, ο οποίος ήταν μια ομάδα που δεν κούρευε το χόρτο στο απομονητικό του κέντρο και που ο κ. Παπαθανασάκης προς τους μιλάει ελληνικά. Μη συγκρίνεται τα μεγέθη Ηρακλής και Παναθηναϊκός. Μπορεί να μιλάμε όλοι για ιστορία, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς άλλη είναι η ιστορία και η συμμετοχή του Παναθηναϊκού και της Λάρισας ή άλλων ομάδων οι οποίες έχουν διαχρονικά αποδείξει ότι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανταγωνιστικά προβλήματα, και άλλη είναι η δυνατότητα ενός Ηρακλή που την τελευταία σεζόν πριν πέσει ήρθε τα Χριστούγεννα ο Σαββίδης και αγόρασε ένα παιδάκι 300.000 ευρώ, το οποίο δεν το έβαλε ούτε καν στα αποδητήρια και το έδωσε στον Πανιόνιο για να ψηθεί, εις βάρος των άλλων ομάδων ημών, για να ενισχύσει το Ηρακλή και να μείνει για να μπορέσει ο Ηρακλής να υποβιβαστεί από τα Χριστούγεννα. Και μετά είδαμε και τις ομάδες Τορπίλες και Μπαρσελόνες που πήγαιναν μέσα στα Γιάννα, πήγαιναν μέσα στην Κέρκυρα, και ξέρουμε που, σε ποιο κύκλο είναι οι Μπαρσελόνες αυτές, οι ομάδες και αυτές που συνεργάζονται για να κερδίζουν οι Μπαρσελόνες. Το ίδιο γίνεται και φέτος. Δεν θέλω να σας πω τίποτα άλλο. Εγώ έχω πει, ήθελα να μιλήσω και να κάνω μια συνέντευξη αύριο στη Λάρισα και να απορρίψω ένα πράγματα. Έχει διακοπεί ένα δικαστήριο για το Δήμο Γλυφάδας, πολύ σοβαρό, και δεν μπορώ να απέχω γιατί είναι υπόθεση κακουργήματος. Και όμως, αμέσως μετά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, εγώ θα πω τα πράγματα με το όνομά της. Αυτά που δεν λένε οι συναδελφοί μου για το ποιος είναι ο πραγματικός ιδιοκτήτης της Κέρκυρας και τι συμβαίνει και με άλλες ομάδες και γιατί κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, ενώ ο Λιπάτης έχει την Κέρκυρα χρόνια, αυτός κάνει τη συμβόλαια, αυτός συναντάει τον καθέναν και αυτός κάνει τα ταραβέρια. Και καθόμαστε και μιλάμε σήμερα, κάνουμε τεχνητές απαρτίες για να μην παίρνουμε αποφάσεις τις οποίες νομίζουν κάποιοι ότι θα τις πουλήσουν με άλλο τρόπο για άλλα συμφέροντα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μια χαρά, Γιώργο. Εντάξει, απλά δεν μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες ερωτήσεις γιατί πρέπει να επίθεση στο Μετρόπολης, επίθεση στον Κυριάκο Θωμαίδη,
Επίθεση. Ελά, στα κλάματα, άστα στα κλάματα. Δημοκρατία. Λέγε Γιώργο. Η είδηση είναι η εξή. Άστα κλάματα. Ότι σήμερα εμφανίστηκαν μόνο 9 ΠΑΕ. Από τις 9 ΠΑΕ τα κουκιά ήταν μετρημένα. 6 ομάδες θα ψήφισαν υπέρ της σωτηρίας του Παναθηναϊκού και 3 κατά. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΣ, Γιάννενα και ο Αστέρας. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έπαιρνε την απόλυτη πλειοψηφία. Έπρεπε να είναι 7-2. Τι έγινε λοιπόν. Δεν εμφανίστηκαν οι υπόλοιπες ομάδες. Και όπως ακούσατε, ο κύριος Στράτος ανακοίνωσε ότι επειδή είναι ειδικό θέμα, θα έπρεπε να βρίσκονται τουλάχιστον 13 ομάδες μέσα στην αίθουσα. Δεν βρέθηκαν και είχαμε αυτή την αναβολή. Επομένως, η ψηφοφορία αναμένεται να λάβει χώρα στο προσεχές μέλλον και όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, ξεκάθαρα, μέχρι να βγουν τα κουκιά για τον Παναθηναϊκό και να μπει στη διαδικασία να αλλάξει ο κανονισμός άδειας. Όσο αυτή τη στιγμή τα κουκιά δεν είναι υπέρ του Παναθηναϊκού, δεν θα γίνεται ψηφοφορία. Και αυτό δείχνει την κατάντια, την αστειότητα και τη γελιότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και από αυτά που είπε ο Κούγιας, ένα συμπέρασμα βγάλαμε όλοι. Ότι διοικεί το ελληνικό ποδόσφαιρο το συνδρομητικό κανάλι. Γιατί όταν λέει ο κύριος Κούγιας ότι εμένα μου υποσχέθηκαν περισσότερα χρήματα από το συνδρομητικό κανάλι, αν μείνει ο Παναθηναϊκός. Ναι, βέβαια, το είπε και εδώ, ναι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτά. Μαρμήτα, λοιπόν, ρε φίλε, τα λεφτά, τα συμφέροντα είναι αυτά. Να μείνουμε λίγο εκτός αέρα, μήπως μιλήσει κάποιος ακόμα. Ναι. Και φυσικά θα το ραντεβού μας είναι για τις 6 ώρα που είναι η μεγάλη δικαστική μάχη του ΠΑΟΚ στην Εφέσον. Αλλά κρατήστε με λίγο εκτός αέρα, παρακαλώ. Πολύ ωραία, okay. Γιώργο. Πολύ ωραία, κάνε τη δουλειά σου, λοιπόν, Γιώργο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κλειδαράς Τέργιος Πετκανίτσας, τηλεφώνει 101 και Μάρκου Μπότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί για να βγάλετε κλειδιά Immobilizer, τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν κλειδωθείτε έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, οτιδήποτε αφορά κλειδαρά στο 85-27-27. Λοιπόν, ναι. Θέλεις να πεις κάτι για αυτά που έλεγε ο Κούγιας? Ψέματα έλεγε ο Κούγιας. Ψέματα έλεγε. Ναι. Ψέματα έλεγε. Ναι. Τι κάνατε συμβόλαια, 500.000, δεν πληρώνατε κανέναν. Ψέματα έλεγε. Ψέματα έλεγε. Δεν σ' αρέσει να τα ακούς. Δεν σ' αρέσει. Όταν είναι εναντίον μας, δεν τον αρέσει να τον ακούει. Δεν αρέσει. Δηλαδή ότι έγινε Μπαρσελόνα τις τελευταίες 6 αγωνιστικές με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν, λέει, φίλος με τα γυαλιά, βουαδί. Δεν πρέπει να πεις ένα ευχαριστώ τον ΠΑΟΚ, βουαδί. Αντί να βρει τη μαμά του Σαββίδη, βουαδί. Όχι. Όχι. Μάλιστα. Για πέσει. Μάλιστα. Κάνε ευχαριστώ. Είσαι αγνώμων χριστιανός. Ήμουνα πολύ κοντά στην ομάδα και ξέρω τι γινόταν. Κοντά στην ομάδα δεν ήσουν. Πολύ κοντά. Αυτοφοράκιας είναι ο Ολλανδός. Ακούω αυτοφοράκιας. Φίλε, να σου πω. Τι γέλια, ρε φίλε. Είναι ντροπή για τον Αλέξη τον Κούγια. Είναι ντροπή. Για πες. Ντροπή. Γιατί είναι ντροπή. Ένα παιδί το οποίο είναι βιοπαλαιστή να τον αποκαλεί αυτοφοράκια. Γιατί κακό ένα αυτοφοράκια. Εσύ δεν ήσουν αυτοφοράκιας. Όχι, ποτέ. Σε παπατζή δεν ήσουν αυτοφοράκιας. Όχι. Και εγώ ήμουν. Γιατί ντρέψα. Είναι ντροπή, ναι, για τον Αλέξη τον Κούγια, ναι, πάλι τα... ένα παιδί βιοπαλαιστή, ναι, να τον αποκαλεί αυτοφοράκι. Δεν πειράζει, ας τον κάνει μήνυση ο αυτός. Δεν μπαίνω, δηλαδή, δεν αντρικώ αυτό, ρε. Μπράβο, ρε. Δεν αντρικώ, ναι, αυτό πράγμα. Είναι ντροπή. Τι είπε, όλα τα άλλα υπονοούμενα, ναι, μας πήγε 20... Για το σινιόρι μας πήγε 20 χρόνια πριν. Κάντε συμβόλαια με προϋπολογισμό. Πότε είχε μετοχές του Ηρακλείου ο κύριος Κούγιας? Ήτανε στο συμβούλιο. Δεκαετία του 80. Όχι, δεν ήτανε. Πώς δεν ήταν? Στο αντιπρόεδρος του Ηρακλείου ήτανε. Ήτανε ο άνθρωπος του Θεοδωρίδη στην ΕΠΑΕ τότε. Βεβαίως. Αλλά δεν ήταν ποτέ μέτοχος. Ωραία. Ποιος το λέει εσένα? Εγώ το λέω. Ρώτα τον Θεοδωρίδη. Εγώ το λέω. Δεν μπορώ στον τάφο. Δεν ήταν μέτοχος του Ηρακλείου. Εσύ που το ξέρεις. Τι κάνει να το ξέρω. Εσύ έψελνες τότε στον Αϊθαράπη, έτρωγες αντίδωρα. Καλά, εντάξει, εσύ λέγε το ξέρεις. Τι κάνει να το ξέρω. Άσε ρε κόκκινα, το ξέρεις. Πολύ καλός νομικός. Ψέματα είπε. Πολύ... Ναι, ψέματα είπε. Ψέματα είπε. Ναι, διαφωνώ αυτό. Κάνατε συμβόλαια το Γιάκο 500 χιλιάρικα ενώ είχατε προϋπολογισμό ελάχιστο. Δηλαδή τι θέλει να πει. Δηλαδή ότι δεν πληρώσατε. Δηλαδή ότι δεν πληρώσατε κανέναν. Ψέματα. Ο Αλέξης ο Κούγιας υποστηρίζει ότι το ποδόσφαιρο είναι αγγελικά πλασμένο. Όχι ρε κόκκινε. Άλλο ξέρω. Το ότι δεν πληρώσατε. Ρωτάω απλά πράγματα. Ότι φάγατε λεφτά από τους παίκτες, ψέματα είναι. Δηλαδή, συγγνώμη, σε πόσες ομάδες έχει γίνει αυτό? Τι, σε πόσες? Σε πόσες ομάδες έχει γίνει αυτό? Καλά, γιατί δεν λέει κάτι, ναι, εναντίον, ναι, του κύριου Πασχαλίδη? Γιατί να πει για τον Πασχαλίδη, προσχωριστούσε. Γιατί να μην πει τίποτα. Με ποιανού διοίκηση γίναν τα μεγάλα χρέη και φάνηκε αυτό το κενό? Σπανουδάκι. Σπανουδάκι και Μυτιλινέο. Εφόσον ο Ρέμος. Πασχαλίδη, εφόσον ο Αντώνης ο Ρέμος. Το ζηλεύεται. Υπέγραψε. Γιατί είναι επιτυχών. Μπράβο του. Το ζηλεύεται. Εφόσον ο Αντώνης ο Ρέμος. Ναι, ναι, ναι. Αθώωσε το Σπανουδάκι. Ναι. Και ανέλαβε την ευθύνη ο ίδιος. Ναι. Είναι ή συνυπέτειος, ναι, ή αποκλειστικός υπέτειος. Αυτός ρέφαγε τα λεφτά ο άνθρωπος. Αποφάσισε. Ε? Υπέγραψε ο Αντώνης ο Ρέμος. Ναι, ναι. Ότι δεν έχει κανένα χρέος και υποχρέωση. Είναι τα χρέη πάνω του ο Ρέμος. Ναι. Τα πληρώνει. Με συγχωρείς. Το κυνηγάνε. Τι θες να πεις? Λοιπόν. Ότι στερείται λογικής ο Ρέμος. Ότι δεν έχει μυαλό.
Ότι το έκανε έτσι. Εσύ πιστεύεις. Είναι πουλημένος. Όχι. Ο ε? Όχι. Έφαγε λεφτά από το εγώ δεν μπορώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σας έβαλε μέσα. Γιατί το υπέγραψε αυτό. Πάνε ρώτατον. Εσύ πώς το εξηγείς. Για να συνεχιστεί η εταιρεία. Για ποιο λόγο. Την οποία πήρε τα χρέη πάνω με του. Ποιο... Πήρε τα χρέη πάνω του ο Ρέμος και τα πληρώνει. Ναι, ρε φίλε, για ποιο λόγο το κάνει. Είναι φιλάνθρωπος. Τι είναι. Επειδή είναι φιλάνθρωπος, επειδή είναι χαζός, τι είναι. Δεν ξέρω, ρώτα τον. Γιατί η επιχείρηση κλάταρε στα χέρια του. Ρώτα τον, ρώτα τον. Πάμε παρακάτω. Αλογικά πάντως, ψέματα ο Κούγιας δεν είπε. Πάμε παρακάτω. Ναι, δεν είπε τίποτα για το Ρέμο. Δεν είπε τίποτα για το Μυτιλινέο. Δεν είπε τίποτα για το Σπανουδάκι. Είπε. Όχι. Το Πασόκ διόριζε εδώ κοντομινάδες. Το Πασόκ. Ναι. Τα είπε τους πολιτικούς. Ναι. Και τα πέραν το χρηματιστήριο αυτοί και διαλύσαν τις ομάδες. Δεν αυτό μιλες... είπε. Ψέματα είπε και εδώ. Να μας πει πόσες ομάδες και ποιες ομάδες. Ναι. Με το Πασόκ δεν πήρε ο Πάοκ τα κύπελα και χρεώθηκε με τον Πατατούδη. Με τον Καγκάτση στην ΕΠΟ. Ποιος είπε. Και τα πρωταθλήματα Ολυμπιακός. Ποιος είπε. Τα παίρνε πάλι με τον Καγκάτση. Ποιος 80-20 διαιτησία. Όλοι οι διαιτητές Θεσσαλονικής. Ποιος είπε όχι. Άντε μπράβο. Ναι. Ψέματα δεν είπε λοιπόν ο τρελός. Άντε πάρε στα άλλα θέματα. Τέλος. Νομικός. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάμε παρακάτω. Κεφάλαιο Μανολάς. Κεφάλαιο Μανολάς. Είναι τεράστια υπόθεση. Πόσο ετών είναι ο Μανολάς. Πρέπει να δω. Πρέπει να δεις. Εντάξει, 25. Ξέρω πού να ξέρω. 25 είναι. Θες να δω. Να ναι, δω. Ναι, να δω, okay. Έχει... Λοιπόν, το έχει... παιδί αυτό καταρχήν. Ναι. Γράφει. Άσε τι γράφει ο Μανολάς. Ο Μανολάς χθες έκανε μεταγραφή σε ομάδα η οποία είναι πρώτο 26 χρονών. Εχθές ο Μανολάς που έχει, έχει ταχύτητα εξτρέμ. Είναι center back 1,89 και έχει ταχύτητα εξτρέμ. Πλέον έχει οριμάσει, έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Έχει πια και την πρώτη πάσα από πίσω που η οποία δεν την έδινε ποτέ. Στο κεφάλι είναι ασυναγώνιστος. Ωραία. Και εχθές ο Μανολάς κάνει μεταγραφή που θέλεις. Στην Μπαρτσελόνα θέλεις. Που θες. Στη Ρεάλ Μαδρίτη θέλεις. Που θες. Χθες ο Μανολάς έκανε την καλή του για παιδιά εγγόνια δισέγγωνα τρισέγγωνα. Χθες. Χθες ο Μανολάς έγραψε στη γη αυτή, αν είναι σωστός και δεν τρελαθεί, παιδιά εγγόνια δισέγγωνα. Πάμε παρακάτω. Αυτό έκανε χθες ο Μανολάς. Ναι. Πάμε παρακάτω. Τεράστια υπόθεση. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Μπράβο ο καλύτερος στόπερ Έλληνας όλων των εποχών. Λινοξυλάκης λέει ο άλλος. Ναι. Εγώ πιστεύω ο καλύτερος... Παπασταθόπουλος. Άσε. Ο Παπασταθόπουλος είναι βαρύς. Εντάξει, είναι λίγο πιο δυνατός. Αμφιβάλλω αν πλακωθούν βέβαια ποιος θα κερδίσει. Εντάξει, ο Μανολάς είναι σε ταχύτητα, σε τέχνη, σε άλμα, σε έκρηξη τοποθετήσεις πλέον. Ό,τι έχει βγάλει η Ελλάδα σε center back τα τελευταία 200 χρόνια, ό,τι είναι καλύτερο. Και θα κάνει μεταγραφή σε τόπο ομάδα με πάρα πολλά λεφτά και θα σώσει παιδιά εγγόνια τρισέγγωνα. Πάμε παρακάτω. Άλλο θέμα. Τι να μου πεις τώρα, Λινοξυλάκης. Σου από κάνα τάφο τώρα μας πει τώρα ότι ήταν ξέρω εγώ ο ποιος. Πάμε παρακάτω. Άλλα θέματα. Τι άλλο έχεις να πεις. Λέει, τι πάτησες φρένο. Λέει. Δεν πατάω φρένο, δεν με αφήνεις να τελειώσω. Πάντα γκάζει. Όταν με αφήνεις να μιλήσω. Τι θα σε αφήσω να μιλήσω. Άμα έχεις μπροστά σου έναν ο οποίος σταματάει κάθε λίγο και το τρέχει όπως θέλει, ναι, ναι. Δεν μπορεί να οδηγήσει. Για προσπέρασε, βγάλε φλάσ. Πρέπει να προσπεράσει και να μιλήσει. Βγάλε φλάσ. Ή θα πηγαίνεις δίπλα. Έλα, πάλι φρένο. Ή θα πηγαίνεις δίπλα. Πάλι φρένο. Λέγε. Τι ήθελες να πεις και δεν το είπες. Τι αφήσαμε 5 λεπτά. Είναι τεράστια υπόθεση. Ποια. Ένα παιδί στη θέση του στόπερ να πηγαίνει και να κάνει καριέρα. Σε μια χώρα όπως είναι η Ιταλία. Ωραία, τελειώσαμε με τον Μανολά. Στην. Κάμω την τρέλα, μπορώ να μιλήσω. Τι να μιλήσεις, μωρέ. Τι να μιλήσεις. Οι Ιταλοί, ό,τι καλύτερο έχουν βγάλει επί σειρά ετών ήταν αμυντικοί. Όρεξη να έχεις να σου λέω ονόματα. Ειδικά στο όπερ. Εντάξει. Πες μας. Τι να σου πω, ονόματα. Μεγάλα, ναι. Κάτσε και σκέψου. Εσύ πες μας. Κάτσε και σκέψου, ρε. Για πες πέντε. Τι να σε πω ρε τώρα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι, μπω στο Google. Άλλο, λέγε, ναι. Δεν χρειάζεται. Ναι. Λοιπόν, η Ιταλία είναι η χώρα του Κατενάσιο, η Ιταλία και πήγε εκεί και έκανε καριέρα, ναι. Όχι στη Γιουβέντους, όχι στη Νάπολη, όχι στην Ίντερ, όχι στη Μίλαν, στη Ρώμα. Ναι. Δεν μειώνω τη Ρώμα, ναι, ναι. Απλά δεν έχει το βάρος της φανέλας των υπόλοιπων ομάδων και με το γκολ το οποίο πέτυχε καταρχήν. Έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία, γιατί θα μείνει στην ιστορία ότι με δικό του γκολ η ομάδα πέρασε. Ναι. Διαφωνώ με αυτό που είπες για τον αέρα, γιατί δεν πηδάει, σκύβει. Δηλαδή είναι μια έξυπνη κεφαλιά. Δεν σου είπα για τον γκολ ρε κόκκινε, όταν πατάει και πηδάει, έχει αλκτικότητα τρομερή, ναι. Αυτό λέω. Έχει δουλέψει πάρα πολύ. Πού το ξέρεις εσύ.
Μα φαίνεται μέσα από το γήπεδο. Α, μάλιστα. Ναι. Άλλο παίκτη ήταν στην ΑΕΚ, ναι. Άλλο παίκτη ήταν στον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Άλλο παίκτη είναι στη Ρώμα. Παρακάτω. Έχει κάνει τεράστια άλματα. Έλα ρε κόκκινε. Και μπράβο του. Μπράβο, τελείωσε. Εντάξει. Εντάξει. Και η μεταγραφή που ακούγαμε το καλοκαίρι και χάλασε ή τα προηγούμενα χρόνια. Ότι τον θέλουν 25-30 εκατομμύρια ευρώ. Εγώ λέω ότι πάνω 50 εκατομμύρια ευρώ. Μετά του Φαντάικ τα 80 τα οποία δοθήκανε για να τον πάρει η Λίβερπουλ, θα δοθούν πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Να σωθεί ο άνθρωπος, θα σώσει όλη. Θα σωθεί και η Ρώμα, θα σωθεί και ο ίδιος. Χθες ήταν το παιχνίδι που το καθοριστικό, που σφράγισε, ναι. Κάνει και δύο επεμβάσεις στο τέλος, οι οποίες δεν είναι top, αλλά έχουν πολύ. Πώς δεν είναι top. Έχουν πολύ ενέργεια. Η τοποθέτηση που κάνει. Οι τοποθετήσεις που έχει. Και η ενέργεια που βγάζει είναι απίστευτη. Τα πρώτα του 5 μέτρα, 7 μέτρα, 8 μέτρα, χαμηλά, τι θέλεις. Πάμε παρακάτω. Μπράβο το παλικάρι. Άλλο, ποιος Παπασταθόπουλος. Μανολάς και πάλι Μανολάς. Πάμε παρακάτω. Λέγε. Αυτό. Αυτό, τελείως. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Δεν έχει πει κάτι άλλο. Σε έκανε ρόμπο ο Κούγιας. Ξεκούμποτη. Εμένα. Τον Ηράκλη. Τον Ηράκλη. Πήγε ο Ζαΐρης να το παίξει σαν παοξής φιλοϊρακλειδέας εκεί να πάρουμε πόντους από τους Ηρακλείδες. Βγήκε ο Κούγιας, τον έκανε ρόμπα να πούμε τον άνθρωπο. Τον έκανε ρόμπα. Μας έκανε ρόμπα, τι είπε. Ο Ηρακλής ευνοημένη ομάδα σου λέει. Και επειδή το είπε. 1 εκατομμύριο σινιόρι. Πρέπει να το δεχτώ. Τι πρέπει να το δεχτώ. Πρέπει να υιοθετήσω αυτό. Ο άλλος χρέωνε τις γκόμενες που πηδάγανε στα ξενοδοχεία στον Ηρακλή. Ποιος. 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 Ο Σπανουδάκης. Ποιος. Εγώ. Εγώ. Και γιατί ο Ρέμος υπέγραψε απαλλαγή από όλα αυτά. Αυτό θα ρωτήσει το Ρέμο. Ρε φίλε, ρωτάω εσένα που είσαι έξυπνος και πονηρός. Είναι τόσο βλάκας ο Ρέμος. Γιατί ο Ρέμος. Είναι βλάκας. Γιατί ο Ρέμος μπορεί με τον αδερφό του Σπανουδάκη να έχει καλές σχέσεις και να μην ήθελε να τον κάνει. Για τον αδερφό. Για τον αδερφό του, ναι. Μήπως με τον κολλητό. Δεν ξέρω, μπορεί. Τον Ευάγγελο Μυτιληναίο. Με τον Μυτιληναίο. Μήπως με τον κολλητό. Μπορεί. Πάντως ο Ρέμος λεφτά δηλαδή από τον Ηρακλή δεν έφαγε. Εντάξει. Έχασε. Έχασε, ναι. Βάζει από την τσέπη. Έχει βάλει από την τσέπη. Γελάς. Εσύ ένα διαρκεία στον Ηρακλή έχεις πάρει. Πήγες ένα μήνα μια διαφήμιση στον Παλοδήμο και τον βγάλανε από εκεί. Δεν το πιστεύω. Το πιστεύεις εσύ. Μην ασχολείσαι με οικονομικά. Τι οικονομικά, εγώ. Άιτε. Σα χλαμάρα, σα χλαμάρα. Άιτε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Goldmall.gr. Απολαύστε σήμερα γεύμα ή δείπνο 2 ατόμων μόλις με 10 ευρώ στο εξαιρετικό design εστιατόριο Άγκυρα στη Θέρμη για ένα μοναδικό ταξίδι υπέροχων γεύσεων με δημιουργικά πιάτα που μυρίζουν θάλασσα. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς στο www.goldmall.gr για να κερδίζετε ευρώ καθημερινά με ένα απλό κλικ με εκατοντάδες προσφορές από τις πιο επώνυμες επιχειρήσεις της πόλης. Πρόσεχε τι τάζεις, γιατί παίζει να το πιάσεις. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 2 εκατομμύρια ευρώ στο jackpot του Τζόκερ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ. Ο ΠΑΠ. Ζήσε το παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άνω των 18. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης 1114. Παίξε υπεύθυνα. Τι λες κάθε φορά που βλέπεις πόσο ήρθε το ρεύμα του σπιτιού σου. Πω πακέτο. Κάθε φορά που πρέπει να το πληρώσεις. Πω πακέτο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι έχεις να τραβήξεις αν θες να αλλάξεις πάροχο. Πω πακέτο! Εντελώς συμπτωματικά, το ίδιο θα πεις και για το νέο πακέτο που ήρθε για να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Ελπέντισον Home Pack. Πω πακέτο! Το πρώτο κουτί με ό,τι χρειάζεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου. Απόκτησε το τώρα και άλλαξε πάροχο απίστευτα απλά, κερδίζοντας έως και 32% έκπτωση στο ρεύμα σου και 45 ευρώ δώρο στο λογαριασμό σου. Θα το βρεις στα καταστήματα Public, Media Markt, Electronet, Foss. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑ. Είσαι αγρότης. Για ό,τι ανταλλακτικό ζητάς, στον Πεχλιβανίδη πρέπει να πας. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. Ανταλλακτικά τρακτέρ, γνήσια και aftermarket για Massey Ferguson, Landini, Perkins, Case, Holland. Άμεση και γρήγορη αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Λάζαρος Πεχλιβανίδης. 40 χρόνια. Δίπλα στον αγρότη. 10 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας. 2310-681-597. Ώστε θέλεις να κινείσαι. Ώστε θέλεις να ανέβεις. Ώστε θέλεις να μην ταλαιπωρείσαι. Ώστε Osteoflex. Η σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην προστασία των αρθρώσεων. Osteoflex κλασικό, Plus, με υαλουρονικό και σε κρέμα.
σειρά Osteoflex, της Health Aid και κινηθείτε ελεύθερα. 15 χρόνια στην Ελλάδα, νούμερο 1 στις αρθρώσεις. Από τη Pharma Center, με κέντρο το φαρμακείο. Αν θες μπαταρία για το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το UPS, το φωτισμό ασφαλείας της επιχείρησής σου, το τρακτέρ σου, το φορτηγό σου, το περανοφόρο. Ή ακόμη αν χρειάζεσαι αξιόπιστους φορτιστές, jump starters γιατί έμεινες ή power banks για να είσαι συνεχώς online, πας στη Standard. Δοκιμασμένες μπαταρίες για όποια χρήση θες, με κορυφαία ποιότητα κατασκευής και γραπτή εγγύηση διάρκειας ζωής έως και 4 χρόνια. Θες μπαταρία? Πας Standard. Ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Τέλεια θερμοκρασία και εξασφαλισμένη οικονομία. Άλλος ένας γρίφος που έλυσε η Tetralux. Πιστοποιημένο σύστημα θερμοπρόσωψης για το πρόγραμμα εξοικονομώ κατοίκων και ενεργειακά χρώματα. Με ένα απλό βάψιμο εξαφανίστε τη μούχλα και εξοικονομήστε ενέργεια. Χρώματα Tetralux. Για ένα ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Τα προϊόντα Tetralux θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα και στα Tetralux Stores. Tetralux. Εμείς με χρώμα λύνουμε τους γρίφους. Στη Θεσσαλονίκη, δύο πράγματα αγαπάμε. Τον καλό καφέ και τη γειτονιά μας. Τα καταστήματα 4ALL ενώνουν αυτές τις δύο μεγάλες αγάπες, αφού πια βρίσκονται σε κάθε γειτονιά. Με 30 καταστήματα 4ALL στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάθε μέρα δίπλα σου τον καλύτερο καφέ και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ανά πάσα στιγμή. Τρία νέα καταστήματα 4ALL λειτουργούν ήδη. Θεμιστοκλής Οφούλη 12, Παπαναστασίου 197 και Προέκταση Μακρυγιάννη 20 στον Εύωσμο. Καύσιμα. Γεμίζω, κερδίζω. Πετρέλαιο θέρμανσης. Γεμίζω, κερδίζω. Λιπαντικά. Μάντεψε. Γεμίζω, κερδίζω. Γεμίζω, κερδίζω. Ευρώ σε δωρεοεπιταγές. Στην Αβίν. Και αυτό το Πάσχα κερδίζω διπλά. Η κάρτα Αβίν Κερδίζω χαρίζει διπλούς πόντους, διπλό κέρδος. Μέχρι 16 Απριλίου. Πρόγραμμα επιβράβευσης Αβίν Κερδίζω. Τώρα κερδίζω διπλά. Το σχολείο δεν το θέλω, το γάρο χωριό μου θέλω, θέλω. Αλλά έχεις και θάλασσα. Λάρη κατασκήνωση μου, είσαι εσύ μοναδική μου και με καμιά άλλη δεν θα σ' άλλαζα. Αγαπώ το καλοκαίρι, είμαι ένα κλαράκι που το αρέσει ο αθλητισμός. Να φωνάζουν όλοι γλάρι και ένα καμπανάκι να σημαίνει πανικός. Κατασκήνωση γλάρι στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμενους. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μιλήσαμε πολύ για ποδόσφαιρο σήμερα, πάρα πολύ για τα παιχνίδια του Champions League και γιατί να μιλήσεις όταν αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι συχνά πυκνά. Όταν αυτά τα παιχνίδια δεν τα βλέπεις κάθε μέρα και όταν έχεις να μιλήσεις για τόσο ωραία πράγματα. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. 955 και ενώ το μήνυμα στο 54340. Μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133 για να κάνετε την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και το www.listoparto.gr, εκεί όπου μπορείτε να βρείτε το ανταλλακτικό της δικής σας αρεσκίας και μην ξεχνάτε ότι όλες οι μηχανές αυτοκινήτων είναι με 150 ευρώ. Οι γραμμές όλες είναι ελεύθερες. Ειδοποίησε λίγο αν έχει γίνει κάποιο λάθος. Να πω ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσχιάδης Βαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη, η οποία φροντίζει να δίνει τεράστιες προσφορές στους φίλους ακροατές και για τους επαγγελματίες οδηγούς ταξί. Να πούμε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου τώρα που έχει τελειώσει και δεν υπάρχει πλέον και δεν θα ξαναυπάρξει η επιδότηση της ΔΕΠΑ κάτω από 20.000 ευρώ από την τιμή την οποία υπάρχει στην αγορά, για την ακρίβεια 18.800. Κάντε το δικό σας πηγαίνοντας στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, εξασφαλίστε οικονομία στο καύσιμο και φυσικά καλύτερο μεροκάματο και μάθετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 2310 596 596. Για να δούμε πώς έχουν διάθεση να μιλήσουμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ίσως κάποιος θέλει να πει και να τοποθετηθεί και για αυτά που είπε ο Αλέξο Κούγιας. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι αγαπάς. Είπες πριν ότι ήσουν κοντά στον Ηρακλή πέρσι. Ναι. Πόσες φορές πήγες στο γήπεδο? Πόσες φορές πήγα? Συνέχεια ήμουν. Με ενδιαφέρει κανένα. Συνέχεια ήμουν, φίλε.
Ήσουν σε κάθε παιχνίδι στο γήπεδο. Ναι, ναι, ναι. Okay, το δέχομαι. Θα μου πεις και τρία στόπερα από την Ιταλία. Τρία στόπερα από την Ιταλία. Όχι, ρε φίλε, δεν θα σου πω. Δεν θα μου πεις. Κωστή, πόσο πήρε ο Γρηγόρης στο λαϊκό δικαστήριο? Τι πόσο το πήρε? 55%. Λίγο, λίγο πήρε. 100%. Γιατί πράγμα? Τώρα το Κωστή. Γιατί εσύ δεν έχεις να πει, να ρωτήσω τη μάνα σου. Ωχ, πάλι τις μάνες ανακατεύει. Να ρωτήσω τη μάνα σου καλύτερα. Καλά, δεν τρέπεσαι να μιλάς έτσι. Γιατί σου είπα? Εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Και εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Τι σου είπα, σε έβριζα? Αυτά του μα θα πάει. Για να ρωτήσω. Αυτά του μα θα πάει. Εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Και εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Θε να έρθει εκεί απ' έξω να μου την κάνει, face to face. Δεν έρχεσαι. Μη. Δεν έρχεσαι. Όχι, μη. Θα χαρώ πάρα πολύ. Έφυλε, εγώ σου κάνω μια ερώτηση. Θα χαρώ πάρα πολύ, σε περιμένω. Σε περιμένω από κοντά. Και άμα έρθει. Ναι. Γιατί σιγά. Τι σιγά. Ο πρώτος ή ο τελευταίος θα είναι. Και γιατί να έρθει? Πες και τελείωσε το επεισόδιο. Πάμε. Όχι να έρθει. Τον περιμένω. Μύρε Γρηγόρη, πάλι. Τον περιμένω. Δεν μπορεί να έρθει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να έρθει. Και άμα έρθει. Αν είχε τον ανδρισμό θα ερχόταν. Ο Κλαδάς είναι εδώ τουλάχιστον. Αν είχε τον ανδρισμό θα ερχόταν. Μα είναι ο Κλαδάς να έρθει. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ορίστε. Χανκούκ. Ποιος? Δεν ξέρω. Black Angus. Χανκούκ. Χανκούκ. Δεν ξέρω τι λέει. Εσύ καταλαβαίνεις. Έχουμε χαζέψει από το, από το κασίκι και το κασίκι. Γιατί πράγμα έκανε? Έχουν λιμάξει. Πάμε ρε, δεν έκανε τίποτα. Δεν πάμε, έχει γραμμές. Πάμε παρακαλώ. Δεν έχει γραμμές. Όχι. Πού να έχει γραμμές? Μπαρτσελόνα έπαιζε, Ρώμα έπαιζε. Ναι, θες να μου πεις γιατί πράγμα πήρα 55%? Όχι, δεν θέλω να πω, δεν ασχολούμαι. 55. Καλά, δικιά σου εκπομπή είναι. Τι εκπομπή μου? Αφορά εμένα. Λέ, γιατί πήρα 55%? Να άκουγες. Ρε φίλε, πειράζει να μάθω. Ναι, είναι πειράζει. Κάτι κακό. Ναι, ρε, κακό είναι. Γιατί ντρέπεσαι γι' αυτό? Ναι, ντρέπομαι γι' αυτό. Πάμε στον κόσμο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε. Αβγερινέ. Πού είναι ο Κούτρης, ρε? Έλα, ρε, ο Κούτρης θα πάει Μπαρτσελόνα, μη στεναχωριέσαι. Ναι, 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 ναι. Κόκκινε, καλησπέρα. Έλα. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Ναι. Να σου πω, γιατί και ο Ραπτόπουλος, έχω μάθει τον Ραπτόπουλο ότι τον βαφτίσανε, τον παντρέψανε σε εκκλησία και βάφτισε και το παιδί του σε εκκλησία. Εννοείται. Και κάποιος από εκεί από το σταθμό τον πάντρεψε, νομίζω. Όχι, μου είπανε. Όχι, όχι, όχι. Α, ναι. Απλά είναι ο νονός. Ένα, ναι. Α, ωραίος. Ραπτόπουλε, είσαι κρυφοχριστιανός και το παίζεις άθεος. Ναι. Για να κάνεις νούμερα, έτσι έχω πληροφορηθεί. Πες ό,τι θέλεις. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι. Την Πέμπτη ανεβαίνει ένας φίλος μου στη Θεσσαλονίκη με το αμάξι. Ναι. Ξέρετε καμιά διαδρομή, μήπως είναι κλειστή η δρόμη? Γιατί το λες αυτό? Δεν έχετε κάποια διαδήλωση εκεί, κάτι τέτοιο άκουσα. Το Σάββατο, το Σάββατο, το Σάββατο. Α, το Σάββατο είναι. Ναι. Α, το Σάββατο γυρίζει. Ο Ευαγγελάτος θα έλεγε, ρε, εκεί στο... έχει κάτι διαδηλώσει. Ο Ευαγγελάτος. Ναι, ποιος κάνει διαδήλωση? Η οπαδή του ΠΑΟΚ, φίλε. Ναι, θα μπορέσει να περάσει ο φίλος μου με το αυτοκίνητο από εκεί? Θα έχει πολύ κόσμο και ίσως μπλοκαριστεί μάλλον. Ρε αλυτάρα. Ρε αλυτάρα, συγγνώμη. Καλό αυτό που. Εγώ τώρα ρωτάω, τώρα θα γίνω κι εγώ αλυτάρα. Αλήθεια θα γίνω. Δεν μου λες, του Ρέντι θα πάτε καμιά βόλτα τώρα που θα παίζει με την ΚΑΠΑ ΕΠΟΣ. Του χρόνου, του χρόνου, του χρόνου. Οι Φάπες θα παίζουν του χρόνου. Όχι, να διαμαρτυρηθείτε για αυτό που έχασε το πρωτάθλημα. Μόλις ωραίο προπονητή σας έφερε. Πόσους τίτλους έχει? Άκου να σου πω. Ναι. Ο Μαρινάκης κάνει τέτοιο ρε εσύ. Ο Μαρινάκης με το Μάνο Σέντερ Φόρ θα παίξει του χρόνου. Κάτσε να τελειώσει. Ναι, άκου ρε, ναι. Θα παίξει με το Μάνο. Με το Μάνο θα παίξει. Κάτσε στα γραφεία γιατί δεν χωράνε τα τρόπαια ρε φίλε. Α, δεν χωράνε τα τρόπαια. Βέβαια δεν χωράνε. Δεν χωράνε τα τρόπαια. Τα ράφια τα καινούρια, γιατί τα καινούρια τρόπαια είναι βαριά. Δεν σαν τα παλιά, ναι. Αυτά που είχαν. Κατσαρολικά. Ναι, ναι. Είναι πιο βαριά τώρα. Έχουν από κάτω μασίφια, από πάνω είναι. Αμασίφια έχουν. Κατάλαβες. Δεν έχετε χρόνια να δείτε τέτοιο. Άμα πάρετε κάποια στιγμή, άμα ζούμε να το δούμε και σε εσάς. Εμείς έχουμε ένα έπιπλο το οποίο περιμένει ακόμα να υποδεχθεί κανένα τρόπο. Φίλε. Γεια σου, γεια σου. Άντε, αλυταρά. Ναι. Μάλιστα, κύριε. Έλα, φίλε. Ορίστε. Ναι. Έλα, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε, ναι, με το Λάμπτα, ναι. Γυρακλάκι, ο Κώστας είναι. Ποιος Κώστας είναι? Γυρακλιδέα. Αγνωρίζεστε μεταξύ σας? Ναι, φίλε. Όχι, δεν έχουμε βρεθεί ποτέ, αλλά το ξέρω. Αφού το ξέρει πώς. Λέγε. Τη φωνή του ξέρω. Ναι. Λοιπόν, να πω χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, Χριστός Ανέστη. Μπράβο. Αληθώς. Έτσι, υγεία πάρα πολύ και ό,τι καλύτερο. Ναι. Από εκεί και πέρα, τώρα για να γυρίσουμε στην πεζή ελληνική πραγματικότητα, γιατί άκουγα μιλήσετε για τη Ρεάλ, για τη Ρώμα. Εσείς, ο Ρώμας.
αυτό το άθλημα που το λένε εδώ ποδόσφαιρο, το σκοτώνουν. Το δολοφονούν κάθε μέρα. Και το δολοφονούν ποιοι? Αυτοί που μέσα σε παρένθεση λένε ότι το υπηρετούν. Δηλαδή πιάσε τον Κούγια και βγάλει συμπέρασμα. Πιάσε τον Μπέο και προχθές πήρε το μάτι μου που λες μια φωτογραφία. Αχ, να δεις εσύ Γρηγόρη. Ένας λέει αντιπρόεδρος. Και τον Κούγια και τον Μπέο είχατε στην ομάδα σας, Ηρακλειδέα. Τον έδινε και τον Κούγια και τον Μπέο είχατε στην ομάδα σας, Ηρακλειδέα. Κοίτα στον καθρέφτη τη μάπα σου. Και τον Μπέο και τον Κούγια είχε στην ομάδα σου. Εσύ, Ραπτόπουλο, εγώ την κοιτάω κάθε πρωί όπως και εσύ. Άρα. Δυσαρεστημένοι βρισκόμαστε και οι δύο. Ναι, εντάξει. Μην το κάνεις τώρα το θέμα. Ναι. Το θέμα είναι νοπός στη μνήμη του κάθε Έλληνα φιλάθλου αυτό που έγινε πέρυσι με το Ηρακλή, που στο ΚΑΠ δεν υπήρχε ότι μου βιβάζει η ομάδα. Και παρατυπήσαν αυτοί. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πέσει κατηγορία. Πάει. Ορίστε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πέσει κατηγορία. Τελείωσε. Και φυσικά πρέπει να πέσει, βέβαια. Δηλαδή από και το Sony Nova αυτή... για τα συμφέροντά της και οι εκάστοτε ομάδες οι οποίες θα χάσουν χρήματα από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Τελείωσε. Ρε φίλε, για τα λεφτά γίνεται η ιστορία. Δεν τη συμφέρει να σωθεί ο Παναθηναϊκός, την ίδια την Nova. Εσύ άμα έρθουν τα Nova όταν απαξιώνουν αυτοί οι ίδιοι το άθλημα θα έρθουν φραγκό. Έχεις δίκιο, φίλε. Για το ελληνικό ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Για τη μαρμίτα γίνεται η δουλειά, φίλε. Για τη μαρμίτα, ποια μαρμίτα να πούμε. Αυτοί οι ίδιοι το ξεπουλάνε το άθλημα, το σκοτώνουν. Γιατί εμένα με έκρισε μια φορά ο Ραγκάτης που είπα μέσα εισαγωγικά θέλουν βόμβα εκεί κάτω. Αυτοί οι ίδιοι βάζουν βόμβα στο ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Εγώ δεν είπα. Δηλαδή μέσα στι. Αυτοί βάζουν όχι βόμβα, ατομική βόμβα στο ποδόσφαιρο. Ωραία πράγματα. Φύγε, φίλε. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Να υπάρχει μίσος, να υπάρχει αδικία, να υπάρχει ανισονομία. Η χώρα μας τα χρειάζεται αυτά γιατί είναι χώρα τριτοκοσμική. Χωρίς αυτά δεν προχωράει. Καλημέρα. Ορίστε. Καλημέρα. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Καλημέρα. Ναι. Έλα, φίλε. Είμαι στον αέρα. Στον αέρα είστε, κύριε. Ωραία. Λοιπόν, Βασίλης από Πηλέα, από τον Καλαμαριάς. Καλώς τον. Πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά, αν και δεν πιστεύω, συμφωνώ με αυτό που λες Κώστη, ότι είναι... τότε μην τα λες ρε φίλε τα χρόνια πολλά. Πάμε παρακάτω. Να καλωστημένη πίσνα για τον Γρηγόρη. Είναι καλωστημένη πίσνα, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, έχω να πω κάτι για το Κόκκινε. Κόκκινε, είσαι, συμφωνώ με αυτό που είπε ο Κωστής, είσαι πολύ αγνώμων σαν οπαδός, γιατί ο Ρέμος έχασε πάρα πολλά λεφτά στον Ηρακλή. Έδωσε, τσόταρε πολύ χρήμα. Εσύ το ξέρεις αυτό? Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Μη παίρνεις όρκο. Και άμα δεν το πιστεύεις, άμα δεν πιστεύεις εμένα, που είμαι ένας οπαδός απλά και είμαι... Καλέ μου φίλε, μη παίρνεις όρκο για κανέναν, σε παρακαλώ. Ίσως ένα πρόβατο με τη, που πηγαίνει με τη μάζα, αλλά ψάξω το λίγο παραπάνω. Δεν άκουσα τι είμαι. Ίσως επειδή εγώ είμαι ένα πρόβατο σαν οπαδός. Όχι ρε φίλε, δεν είσαι πρόβατο. Αλλά συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, Γρηγόρη, άσε με δύο λεπτά σε παρακαλώ. Μια ερώτηση σου κάνω. Μην το διακόπτω. Και θα διαδαπείς ό,τι θέλεις. Ωραία. Εσύ πιστεύεις ότι είναι τόσο χαζός ο Αντώνης ο Ρέμος να πληρώνει τα χρέη αλουνού χωρίς κέρδος? Ρωτάω. Χαζός δεν είναι, αλλά όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος υποτίθεται ότι αγαπάει την ομάδα και άμα θυμάσαι όταν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη άνοιξε κάποιες επιχειρήσεις. Και οι δηλαδή, παρατρεχάμενοι... Τις επιχειρήσεις αυτές για ποιο, άλλο για ποιο λέει... λόγο τις άνοιξε φίλε μου? Τις άνοιξε προφανώς για να κάνει ένα ακόμη άνοιγμα εκτός από την αγορά. Φίλε μου, άκου να δεις. Όταν έχεις χρήματα και όταν έχεις πολλά χρήματα, είναι λογικό επειδή το να τα βάλεις στην τράπεζα είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις. Ναι, συγκουφάλα του να προσπαθείς να επενδύσεις προκειμένου αυτά τα χρήματα να κυκλοφορούν στην αγορά και να σου δώσουν μεγαλύτερα κέρδη. Αυτό το κάνουν όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Δηλαδή, βλέπεις ότι δεν έχουν μεγάλους και παχυλούς λογαριασμούς. Έχουν μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίοι τους αποφέρουν μεγάλα κέρδη. Άλλο είναι το θέμα. Εσύ πιστεύεις ότι ο Αντώνης ο Ρέμος για φιλανθρωπία το έκανε αυτό το πράγμα? Απλή ερώτηση σου κάνω. Όχι, όχι. Σίγουρα το έκανε κάποιος, ας πούμε, που ασχολείται. Δεν αρνούμε ότι ήρθε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων. Ήρθε. Γι' αυτό συμφωνώ. Αλλά όταν θα μου εξηγήσει ο ίδιος για ποιο λόγο υπομίστηκε ένα τόσο μεγάλο σταυρό τόσων εκατομμυρίων και πώς το εξηγεί όλο αυτό και γιατί συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν λαμβάνει, τότε θα σου πω πολλά πράγματα. Πάμε παρακάτω. Γι' αυτό σου λέω. Όρκο μην παίρνεις για κανένα φίλο. Για χαρά.
Σας έκανε ρόμπο ακούγες. Ναι. Ναι. Έλα, Κωστίκα. Έλα, φίλε. Μ' ακούς? Σ' ακούμε, φίλε. Ευτυχώς που είσαι κι εσύ, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα τάνηγα ποτέ το ραδιόφωνο. Καλώς. Αυτό είναι καλό. Γιατί ο Κόκκινος είναι πολύ εγωιστής. Εγωιστής τι θα πει, γιατί είναι εγωιστής. Εγωιστής, να σου πω γιατί. Το λόγο, γιατί άμα για κατηγορούμε λόγο, κάποιον. Για τον Ηρακλή δεν παρεδέχεται τα σφάλματά του. Τον αγαπώ τον Ηρακλή. Ναι. Είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ρε φίλε, το σφάλμα του Ηρακλή, πες μου ποιο είναι, μετά τον ανθρώπο. Ποιο είναι το σφάλμα? Ναι. Εσείς δεν παρακαλούσατε τον Παπαθανασάκη, τρέχατε τα πίσω σα σκυλάκια. Σε μένα μιλάς. Ο Μάνος, ο Λανδός. Σε μένα θα μιλάς. Εσένα. Ναι. Άμα δεν ήταν ο ΠΑΟΚ να μιλάς. Ναι. Δεν θα ζούσες τώρα. Δεν θα ζούσα. Ναι. Θα μιλούσα για σένα. Θα έλεγα ότι προπονείσαι για πτώμα. Εσύ, αγόρι. Θα έλεγα ότι προπονείσαι για πτώμα. Εσύ είσαι στην ηλικία του γιώκα μου, του μικρού. Δύσκολα είσαι. Εμείς είμαστε μεγάλοι και τα ξέρουμε αυτά από πρώτο λέει ότι χέρι θα πεθάνεις, φίλε, ο Κόκκινος. Ναι, αλλά τις αρτηρίες του δεν τις ναι, πειράζει. Καλά και... που είναι, λέω, ο Κωστίκας και ναι. Έχουμε ναι. Λίγο να γελάσουμε. Τι ομάδα εσύ, παοξίσαι. Παοξής και με ένα μάτι. Και με ένα μάτι. Ναι. Λυπάμαι γι' αυτό, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Να μην λυπάσαι καθόλου, τον εαυτό σου να λυπάσαι. Τον εαυτό μου να το λυπηθεί ο Θεός, δεν χρειάζεται να το λυπηθείς εσύ. Αρχίσαμε. Δεν θέλω εγώ ελεημοσύνες και λύπες. Ναι. Είναι παοξής και με ένα μάτι. Περαστικά του γι' αυτό. Ορίστε. Εγώ είμαι. Γεια σας. Άθεος χωρίς μαλλιά και εσείς η Ηρακλειδέας χωρίς αυτή. Ναι. Λέγε, φίλε, ναι. Γεια σας. Γεια σας, κύριε. Χρόνια πολλά. Κόκκινε, λέγε. Χρόνια πολλά, φίλε. Σας έκανε την τιμή και πήρε ο Κύκλοπας τηλέφωνο και το βρίζετε, ρε παιδιά. Ποιος είναι ο Κύκλοπας? Δεν ξέρει τον Κύκλοπα. Ένα μάτι δεν είχε. Ναι. Τι κερατάσεις. Άντε τώρα να πω κάτι. Ναι. Να πω κάτι. Ο Σκουτέρης την απόφαση θα τη βγάλει με τις μπιτζάμες ή χωρίς μπιτζάμες απόψε? Αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα και μια απορία μεγάλη την έχω κι εγώ. Ναι. Γεια σας, παιδιά, γεια. Γεια σας. Αυτός η Αργιανός Ηρακλειδέας. Ναι. Ναι. Επόμενος. Ναι. Ναι. Ναι, κύριε. Πέφτουν, σηκώνονται, δεν ξέρω τι. Γρηγόρη, έκανα προηγουμένως δύο ερωτήσεις. Γιατί ανακατεύεις μητέρες στη μέση? Δεν είναι κάτι άλλο. Ρώτα τον πατέρα σου τότε. Είναι καλός άνθρωπος, καλός χριστιανός. Δεν είπε θα έρθει. Εγώ σε περιμένω να σε κεράσω καφέ και εσύ δεν έρχεσαι. Εγώ θα ερχόμουν να φύγω. Έκανα δύο-τρεις ερωτήσεις. Γιατί πας και λες ρωτά τη μητέρα σου? Φίλε, εδώ πληρώνομαι για να ρωτάω, όχι να με ρωτάνε. Δεν είμαι το Google. Μπερδεύτηκες. Google. Καταλαβες. Το κατάλαβες. Δεν είμαι το Google, ρε φίλε. Ούτε σου είπα ποτέ. Είσαι φελός. Γεια. Εντάξει, ρε Κόκκινε, είναι ακροατής, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, θα μας πει και μια κουβέντα. Πάμε παρακάτω, ξεπέρασε το πράγμα. Το επιχείρημά του ποιο είναι, ότι είμαι φελός? 55% λέει, έπρεπε να είναι 100%. Γιατί πράγμα? Μα ξέρω εγώ, καλημέρα. Ναι. Αν δεν πεις γιατί πράγμα, θα θεωρείς ότι είναι στημένος από σένα. Στημένος είναι. Από σένα, ναι. Τον έδωσα 50 ευρώ. Καθόλου παράδειγμα. Ναι. Έλα, φίλε, σε ρωτάω για κάτι το οποίο θα μου το πει κάποιο. Ναι. Αργά ή γρήγορα, ρωτάω γιατί πράγμα. Ναι. Δεν λέω. Ντρέπεσαι. Ντρέπομαι, ναι. Λέγε, φίλε. Ναι. FM ΠΑΟΚ εκεί. FM ΠΑΟΚ εδώ. Μπράβο. Ασβέ, τι κάνεις? Τι έγινε, σε έκανε ρόμπο ακούγεσαι. Μένα, κάτσε ναι. Θα ακούσεις τώρα, περίμενε. Ναι. Εσύ είσαι ξερόλας. Εν τω μεταξύ τίποτα δεν ξέρεις. Ναι, εντάξει. Γεια σου Γρηγόρη Χρυσός Ανέση. Αληθώς, έκανες ένα λάθος την τελευταία φορά και περιμένω να αναιρέσεις. Τι είναι αυτό το λάθος? Κατηγόρησες τα παιδιά τα οποία είναι στη διοίκηση του Ηρακλή. Μισή από αυτούς δεν βγάλουν εισιτήριο ποτέ, ρε. Ο γιατρός. Πες μου ποιοι, οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν θα το πω, ρε. Θα σου το πω κατηδίαν. Ναι, είναι άδικο όμως. Ξέρουνε. Οκ, σέβομαι ότι θα μου το πεις. Άκουνα, όταν αφήνεις υπονοούμενα. Κανένα είναι καρτάνια να πούμε να είναι ο Ολλανδός πρόεδρος του Ηρακλή. Και αυτός ο Παπαδόπουλος από την Κατερίνη. Κανείς άλλος δεν έτρεξε. Τον εντάξει. Κανείς άλλος. Τώρα. Κανείς κάνουν, κάνουν τη δουλειά εγώ. Τους. Σήμια την κάνουν τη δουλειά τους. Κουρασίε, ασβέ. Σε σένα μιλάει. Ο Μπέος απ' έξω πέρασε. Και τον Μπέο είχατε και τον Κούγια είχατε. Άκου τώρα. Εντάξει. Τον Κούγια τον έκανε το φιλαράκι σου. Παράγοντα. Ποιος? Που τον έφτανε στην Αθήνα. Ναι. Έτσι, ένα χρόνο ναι. Και τον πούλο. Ναι. Αυτό ήτανε. Ο Μπέος απ' έξω. Και όσο για το Ρέμο. Ναι.
Άκου να δεις, γιατί εσύ είσαι... τίποτα δεν ξέρεις. Ναι. Στο λέω εγώ. Ναι, ναι. Γιατί είσαι ένα σκέτος ασβός. Ναι. Άκου να δεις. Ναι. Ο Ρέμος, αν θες να ξέρεις, να πάει να ρωτήσεις τον, αυτό το μεγάλο τον παίχτη και μεγάλο αρσενικό, τον Ξανθόπουλο, τον Μπάμπη. Ναι. Που τον είπε... Δεν θα απαντήσει ο Ξανθόπουλος. Άμα είναι παλικάρι, θα απαντήσει. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτά που λες. Λοιπόν, για να τελειώνουμε, με είχε. Κόκκινε. Λοιπόν, άκου να δεις. Βγάλανε στο τέλος αυτού σου πια να πούμε ο λογιστής. Λέει να πούμε έχουμε 5 εκατομμύρια, λέει να πούμε άσπρη τρύπα. Και δεν ξέρανε που πήγανε. Άνα, μπράβο. Λοιπόν, αυτά Ραπτόπουλε, στα αλλούς που, έτσι, στα πρόβατα, αυτούς τους παοξίδες, δώσεις ανώ να φάνε. Μην μπερδεύεις τους παοξίδες με το θέμα αυτό, σε παρακαλώ. Άκου να δεις, με μένα θα ακούς αλήθειες. Άκου να δεις, εσύ φόρεσες το 12ποντο, σίγουρα τώρα. Πού είναι εσύ η αρσενική μάγκαρα που δέρνεις και κάνεις. Πες να πούμε αυτό που έλεγες. Πες το. Δεν το λέω. Δεν το λέω, ρε. Κότα. Κότα. Εμινήθιν. Επόμενος. Πάμε. Ναι. Σε κάνε ρόμπα ο Κούγιας, με το Σινιόρι και τους άλλους που κλέβανε εκεί, ενώ το Θεοδωρίδη τον έβριζες. Σε κάνε ρόμπα ο Θεοδωρίδης. Και ο Κόκκινος ρεύεται εδώ. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Έλα. Πάμε. Επόμενος. Έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Μ' ακούτε. Ναι, κλείσε λίγο το ίντερνετ. Κλείσε το ίντερνετ, πάρε μπροστά γιατί θα μας κοιμήσεις τώρα. Είναι και 3:30 είναι. Πάμε στον επόμενο. Κλείσε το ίντερνετ, σε παρακαλώ. Πάμε στον επόμενο. Δεν έκανε κάτι κακό. Αργή. Μ' ακούτε. Μίλα, ναι. Φίλε, ναι. Καλησπέρα, Χριστός ο Ανέστη. Αληθώς. Άντε πάλι. Ένα πράγμα θέλω να ρωτήσω, ρε παιδιά, γιατί νιώθω λίγο άβολο όταν λένε ότι θα μαζευτούν τώρα οι παοξίδες να βγουν να διαμαρτύρονται. Γιατί δεν έχουν το δικαίωμα. Ναι, έχουν το δικαίωμα. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό το σλόγγαν. Ποιο σλόγγαν? Μια ομάδα, μια πόλη. Γιατί? Από εκεί ξεκινάνε, δεν ξεκινάει λίγο λάθος το πράγμα. Ας κάνει ο Ηρακλής και ο Άρης ομαδάρες να είναι τρεις ομάδες, τρεις πόλες. Φίλε, είναι λάθος. Περίμενε να σου πω κάτι. Είναι λάθος, είναι υπεροπτικό, είναι ό,τι θέλει. Δεν είναι καθόλου. Εσύ που έδωσε δικαίωμα ο Ηρακλής και ο Άρης να βγαίνουν οι παοξίδες και να το λένε. Συγγνώμη. Πέσαν στα σκατά και οι δύο και βγαίνουν οι παοξίδες να πούμε το στραβό το στόμα και λένε μια ομάδα, μια πόλη. Δεν φταίω πάω κι αυτό. Αυτοί φταίνε. Πάμε παρακάτω. Αυτό που λέει να σε ρωτήσω κάτι. Ό,τι θέλει. Το ότι στραβώνουν οι παοξίδες στο στόμα. Συγγνώμη να σου πω κάτι. Παρακαλώ. Έχει σημασία σε ποια κατηγορία παίζει η ομάδα. Έχει, ναι. Πριν 5 χρόνια που έπαιζε η Manchester City. Πριν 5 χρόνια που έπαιζε η Manchester City. Ναι. Πριν 20 χρόνια είχα χέτη. Τι πάει να πει αυτό. Πάει να πει ότι άμα πας εκεί στη Manchester δεν λένε μια ομάδα, μια πόλη. Όταν ήταν αλφα τοπικό, ας πούμε. Ναι, όταν ήταν πρώτη κατηγορία. Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι η Manchester City έγινε Manchester σπίτι παρά τα εκατομμύρια. Τα δισεκατομμύρια τα οποία δίνουνε. Δεν προσβάλλεις τον συμπολίτη σου όταν λες μια ομάδα, μια πόλη. Άσχετα κατηγορία. Ρε φίλε, καζούρα είναι, ρε φίλε, καζούρα. Εσύ τι είσαι τόσο εύκολο, τι ομάδα είσαι. Εγώ τι ομάδα είμαι. Είστε Άρης. Λίβερπουλ. Συγχαρητήρια για την πρόκριση. Στον επόμενο. Θα φας 4 από την Bayern τώρα και τελειώσει. Πάμε. Κάτσε, μπορεί να πληρωθεί με τη Ρώμα. Ή με τη Ρώμα, ναι. Δεν με ακούτε. Ναι. 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 Λοιπόν, πριν από καιρό οι δυο σας είχατε μια κουβέντα, πριν από αρκετό καιρό, είχατε μια κουβέντα σχετικά με το αν είναι ο επιτίδιος κατηγορία ευθύους ανθρώπου. Για ξαναπέστε το λίγο. Αν σε σχέση με το αν ο επιτίδιος είναι έξυπνος άνθρωπος στην κοινωνία έξω. Είναι. Για μένα δεν είναι. Είναι. Ωραία, λοιπόν. Είναι πονηρός όχι για έξυπνος. Έχω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο το οποίο λέει τα εξής. Συμβαίνει το τελείως αντίθετο από ό,τι πιστεύει ο κόσμος. Ο επιτίδιος και ο απατεώνας είναι κατηγορίες του βλάκα. Και καταλήγει το απόσπασμα. Όταν ο βλάκας με τη μορφή του επιτίδιου ή του απατεώνα εξαναγκαστεί να δώσει μάχη, θα τη δώσει με τα πνευματικά ευκολότερα και συνεπώς ανηθικότερα όπλα. Τη συκοφαντία, τη ραδιουργία, τη διαστροφή και το ψέμα. Από εδώ βγαίνει και το ακλόνητο δόγμα. Η ανηθικότητα είναι αποκλειστικό προϊόν των βλακών. Αυτά τα λίγα. Στον επόμενο. Αυτό για κάποιον από εμάς τους δυο το είπε, Κόκκινε. Ή για μένα το είπε ή για σένα.
Αυτό πιστεύω. Ναι. Και δεν το καταλάβατε. Βάλα, σταμάτα, βάλα στα πλήκτρα. Ναι. Ακούω. Δεν το καταλάβατε για ποιον το είπε. Για ποιον το είπε. Για σένα. Για μένα. Ναι. Α, μπορεί. Λοιπόν. Ναι. Και ο Τσίπρας ήταν άθεος. Ναι. Αλλά τον είδε στο σταυρό του, τη λαμπάδα του, το φυλάκι στη γυναίκα του. Και ένα πουλάκι στον που είπε. Στον επιτάφιο θα... έκανε βότα. Ναι. Και ένα πουλάκι μου είπε, και εσύ τα έχεις κάνει. Εντάξει, είναι αυτό που λέει. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας. Θεσμικά. Ο Παπαντρέου. Θεσμικά. Πρέπει να δικαιολογήσει τώρα. Περίμενε λίγο. Πάντα η Εκκλησία με την εκάστοτε εξουσία τα είχε καλά. Ουδέποτε η Εκκλησία πήγε κόντρα στο κατεστημένο το πολιτικό γιατί είχε συμφέροντα. Λοιπόν. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Περιμένω. Στο θρησκευτικό. Στη θρησκευτική κουλτούρα του Έλληνα, ο κάθε πρωθυπουργός πρέπει να δείξει ένα πρόσωπο. Ναι. Και εγώ, άμα έπαιρνα λεφτά από την Εκκλησία, και εγώ θα ήμουν υπέρ της Εκκλησίας. Δεν παίρνω όμως. Τέλος πάντων. Ο Τσίπρας, λοιπόν, έχει από κάτω ψηφοφόρους που είναι και πάρα πολύ πιστοί. Ναι. Πάμε παρακάτω. Σου απάντησα. Λέγε. Λοιπόν. Λέγε. Κόκκινο πρώτο χρόνια που έχει Χριστός Ανέστη. Αληθώθω, Κύριος. Λέγε. Λοιπόν, χθες το βράδυ που σου είχα πει για τον προπονητή της Μάντσεστερ. Παίρνει 22 εκατομμύρια το μήνα. Για 3 χρόνια θα πάρει 73 με τα Μπερμπουάρ. Μήπως το χρόνο? Το χρόνο είναι. Το χρόνο 22 παίρνει. 22 ναι, το χρόνο. Το μήνα για αυτό. Ναι, ναι. Okay. Άμα πήγε 2-3 ακόμα μπορεί να πήγε την εβδομάδα. Δεν είπε κάτι κακό, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το έκανα για να συμβεί. Όχι, οι ακροατέ μα είναι τόσο ευφυεί που μπερδεύουν το μήνα, την εβδομάδα και το χρόνο. Ναι, αυτό που λέει. Ναι. Το έψαξα, το βρήκα. Ναι. 22 εκατομμύρια του χρόνου. 22. Άξιος ο μισθός του. Ναι, ζήτημα είναι τώρα. Εσύ αυτά θα τα πάρεις σε 13 χρόνια. Δεν τα πάρω ποτέ. Αυτός είναι άξιος και τα παίρνει. Είναι άξιος και τα παίρνει. Γιατί, λένε, ναι. Γιατί πρέπει να στεναχωρεθώ. Εσύ στεναχωριέσαι. Όχι, δεν με στεναχωρηθείς. Εγώ και τα δίνω από την τσέπη μου τα παίρνει. Όχι, δεν είναι αυτό που κόκκινε. Είναι ικανό να δεις. Ο άνθρωπος δυστυχώς είναι σαν το ζώο δίπλα μου. Όταν βλέπει κάτι τέτοιο, αντί να χαίρεται. Ζηλεύει. Ναι. Ενώ ο κόκκινος χαίρεται. Εγώ χαίρομαι. Ενώ πολύ καλός. Είναι καλός χριστιανός. Βέβαια. Ακούς. Άμα κλάσει η ψυχή του τεσσεριστών, το νοθρύλα βγαίνει. Εγώ χαίρομαι γιατί δεν καταλαβαίνεις το εξής. Είσαι... Όταν βλέπω ότι κινείται χρήμα στην αγορά. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και για σένα και για μένα και τον Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κατάλαβε. Κάποτε εδώ πέρα. Αυτό που λέει. Όταν άκουσε για τον Βαλβέρντε ένα φίλο του τεσσεριστών. Σταμάτα λίγο, ρε φίλε. Το σκατά άνθρωπο. Μ' αρέσει που είσαι και συνδικαλιστής των εργαζομένων. Δεν είναι είναι μπράβο. Πότε λοιπόν, είναι. Σταμάτα να κάνεις τον καλό. Κανείς δεν πιστεύει ότι είσαι καλός άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Κακός είναι. Διάλειμμα. Ακούς. Διάλειμμα. Κανείς δεν πιστεύει. Διάλειμμα. Μην το παίζεις καλός εδώ. Πάμε διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα Voi & Noi φέρνουν τη νέα τους καλοκαιρινή συλλογή υποδημάτων σε ένα νέο ολοκένουργιο χώρο 1500 τετραγωνικών μέτρων στην Καλαμαριά. Αποκτήστε τώρα τα δημοφιλέστερα επώνυμα brands με έκπτωση έως 20%. US Polo, Ricoh, Bardi, Caprice, Adidas, S. Oliver, Nike, Marco Toggi, Yana, Miss 60. Voi & Noi τώρα με 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά, Εθνικής Αντιστάσεως 88. Σταυρούπολη, Γογούση 37. Χαριλάου, Αναστασίου 42. Voi & Noi. Η Θεσσαλονίκη έχει το προβάδισμα στη μόδα της υπόδησης. Οχ, πάρε μπρος. Πάρε μπρος, σε παρακαλώ. Μην με κρεμάσεις τώρα. Τα έφαγε τα ψωμιά του φιλαράκι. Τώρα θα σου πω τι θα κάνεις για να το ξεφορτωθείς οριστικά. Παίρνεις την άδεια κυκλοφορίας στο χέρι. Τηλεφωνείς στο 18133 για οριστική διαγραφή και κερδίζεις και μετρητά. Αφή Κωνσταντινίδη και οριστική διαγραφή του παλιού σου αυτοκινήτου αμέσως και στην καλύτερη τιμή. Πάρε τηλέφωνο στο 18133 ή μπες στο axa.gr. Με κάπα σύρμα, έτσι. Ανεμαξιώσει ο Θεός και αν το θέλει μοίρα, θα έρχομαι και στην ξενιθιά να σας επέζω λίρα. Ο Νίκος Ζωηδάκης ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Βεργίνα για να μας κεράσει αγαπημένα τραγούδια και θρυλικές μαντινάδες. Αγάπαμε να σ' αγαπώ. Απόψε στην υγειά μας. Ένα αυθεντικό γλέντι με κριτικά, νησιώτικα και λαϊκά τραγούδια από τον διάσημο Λιράρη και την ορχήστρα του. Για να με φέρει. Μόνο για 2 εμφανίσεις. Παρασκευή 13 και Σάββατο 14 Απριλίου. Τιμή από 15 ευρώ με ένα welcome drink. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Πάπα.
Republic και στο ticketservices.gr. Άστρα μη με μαλώνετε. Θέατρο Βεργίνα, Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψή σας στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου. Μπράβο σας. Ήρθε η άνοιξη και στο Mediterranean Cosmos βάζουμε τα καλά μας. Ξεχωριστές εκδηλώσεις, πασχαλινά παιχνίδια και εκπαιδευτικά εργαστήρια για όλη την οικογένεια δημιουργούν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στο αγαπημένο σου εμπορικό κέντρο. Σε περιμένουμε έως τις 14 Απριλίου. Mediterranean Cosmos, το κέντρο του κόσμου σου. Ούτω Γκάζ Γαβριλίδης. Έχετε αγανακτήσει με το σύστημα υγραεριοκίνησής σας. Με 350 ευρώ δίνουμε τη λύση. Με πλήρη αλλαγή του συστήματος υγραεριοκίνησης με ένα Λοβάτο και γραπτή εγγύηση ενός χρόνου με τη δύναμη του μπλε της Λοβάτο. Μοναστηρίου 313 απέναντι από το Lidl. Τηλέφωνο 2310 510 398. Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Ή Happy Days ή τίποτα. Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Και αυτά το καλοκαίρι Happy Days. Ρε παιδιά, εδώ είναι το Στεφάν σε Excel. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάν σε Excel τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάν σε Excel οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάν σε Extra Extra Large. Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάν σε Excel. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, ο χρόνος είναι σχετικός. Σύμφωνα με το λαό, ο χρόνος είναι χρήμα. Σύμφωνα με εμάς, ο χρόνος είναι σύμμαχος. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Παραλαβές έως 10 το βράδυ. Παραδόσεις από 8 το πρωί. Ο συντομότερος δρόμος να μεταφέρεις ό,τι θέλεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εγγυημένη παράδοση Σάββατο. Επιστροφή αντικαταβολής την επόμενη μέρα με μετρητά. Χαμηλότερες τιμές σε φοιτητές. Ταχυμεταφορές Σταυλαρίδης. Ο χρόνος με το μέρος σου. Στο ταυλαρίδης.gr και στο 2310-543-210. Σε 100 μέτρα στρίψτε δεξιά. Ωραία. Συνεχίστε ευθεία. Κάνε λίγο κέφι. Έλα. Συνεχίστε ευθεία. Σκάσε ένα χαμόγελο. Εγώ. Σε 50 μέτρα φτάνετε στον προορισμό σας. Λίγνισε κορμάκι. Η διασκέδαση σε πάει από μόνη της στο Princess Hotel. Το Σάββατο 14 Απριλίου ο Λάμπης Ελληναίος. Και το Σάββατο 28 Απριλίου η Μαρία Κόνστα live με μεγάλες εκπλήξεις, δωρεάν είσοδο, ποτό και φαγητό. Στο Princess Hotel στη Γευγελή. Αν είσαι στη Θεσσαλονίκη και δεν έχεις φάει παγωτά Νικολαίδη με φρέσκο γάλα, απλά χάνεις. Εμείς τρώμε κρέμα Ιταλιάνα, κρέμα Καταλάνα, τρώμε Παύλοβα, American cookies. Ζαχαροπλαστείο Νικολαίδη. Τεράστια ποικιλία πέρα από κάθε φαντασία. Αρτοποιείο Νικολαίδη. Η μεγαλύτερη ποικιλία παραδοσιακού ψωμιού στο ξυλόφουρνο. Νικολαίδη Ζαχαροπλαστείο Αρτοποιείο. Καραολί και Δημητρίου 237. Ηλιούπολη και 163 Εύοσμος. Και στο Λαγκαδά απέναντι από τον ΟΑΕΔ. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. Εδώ είμαστε και θα είμαστε παρέα για ακόμη 23 λεπτά. Τα 390 είναι και πάλι δικά σας. 23 10 90 90 90. 9.55 και ένα το μήνυμά στο 54 340. Να πούμε ότι κοντά μας είναι η Σκόντα Εσκιάδης Μπαλοδήμος, στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών. Η εταιρεία η οποία φροντίζει συχνά με τις προσφορές της να κάνει εφικτά τα ανέφικτα. Έτσι λοιπόν, οι φίλοι επαγγελματίες οδηγοί ταξί μπορείτε, παρά το γεγονός ότι έχει τελειώσει η επιδότηση της ΔΕΠΑ, να αποκτήσετε το Skoda Octavia με κινητήρα φυσικού αερίου με 18.800 ευρώ μόνο. Και λέμε μόνο γιατί αυτή η τιμή δεν υπάρχει στην αγορά. Κάτω από 20.000 ευρώ δεν θα το βρείτε. Μπορείτε να το βρείτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών ή στο 2310-596-596 να μάθετε περισσότερα και να το κάνετε δικό σας. Δύο γραμμές είναι κατελημένες, άλλοι τέσσερις μπορούν να τηλεφωνήσουν. Καλησπέρα. Ναι. Ναι, Ιβάνε.
Εσύ, ναι. Γεια σου, Γρηγόρη, γεια σου, Κωστά. Γεια σου, φίλε. Λέγομαι Σάκης, παίρνω από κλειδί Μαδίας. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για τους δύο μαζί. Ναι. Που είστε φιλαράκια. Λοιπόν, όταν έχετε μια διαμάχη μεταξύ σας, το κάνετε αληθινά ή για απλώς έτσι. Αληθινά. 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 Λοιπόν, δεν αποκρούνται πολλά σε όλο τον κόσμο και σε εσάς επίσης. Ναι. Και για αυτούς οι οποίοι στους κρατές σας κάνουν την κόντρα και σας δίνουν και σας κάνουν αγνοήσεις. Λοιπόν, μαζί γιατί, γιατί να μην κάνουν κόντρα δηλαδή. Όχι, να μην μας μας κάνουν. Λέει, δεν μπορεί να πει την άποψή του. Δηλαδή όποιος μας κάνει κόντρα... Έχει, να... Λέει αγνοήσεις, έχει την άποψή του. Δεν τον αγνοούμε και μάλιστα όχι μόνο αυτό... Θα πρέπει να, μέσα από αυτό του, την κριτική, θα πρέπει να βελτιωνόμαστε. Όχι να τον αγνοήσουμε. Ναι, άκουσα τον προηγούμενο, έναν κύριο πριν δύο τηλεφωνήματα, που είπε για τη μάνα του και ήταν άλλο. Όχι, ο Κόκκινος είπε για τη μάνα του. Ναι, αυτό λέει, δεν σου λέω για τη μάνα σου, σου λέω για τον πατέρα μου. Και του λέει, έλα. Λοιπόν, άκουσα, σκύλος που γαμίζει, δεν θα αγκώνει. Σωστό. Γι' αυτό δεν ήρθε. Ναι, λοιπόν, δεν χάρηκα πολύ που σας ακούω κάθε μέρα. Καλά κάνεις. Να το κλειδί μας είσαι καλά. Πολύ ωραίο το κλειδί. Ωραίο είναι το κλειδί. Μ' αρέσει καλά. Το κλειδί ή το κλειδί Μαθίας. Το κλειδί Μαθίας. Μάλιστα. Παρακαλώ. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο άλλος είπε για μένα. Είπε κουτοπώνυρος, με είπε χίλια δυο. Έχει δικαίωμα να το πει. Δικαίωμα να το στομάχι ξεπερνάμε τα όρια. Το στομάχι μου αντέχει και το κόκκινο αντέχει. Να μην ξεπερνάμε τα όρια. Θα ξεπερνάει. Ναι. Εντάξει, ναι. Χρόνια πολλά, παιδιά, εγώ είμαι. Αφού ξεπερνάμε εμείς τα όρια, θα ξεπερνάει χρόνια. Μεγάλη προαίρεση, θέλω να ρωτήσω κάτι τον Γρηγόρη, λίγο έτσι, για την επιχειρηματολογία που δεν μπορώ να την καταλάβω. Ωρις, ωρις, του Γρηγόρη, για μπορεί να είμαι λάθος. Κάτσε, ρε φίλε. Ναι, ναι, σαφώς, ούτε κανένας δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά έχει να κάνει ας πούμε, με τον φίλο του Πάρου, τον ηλικιωμένο που πήρε πριν από λίγο τηλέφωνο. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν υποθέσουμε ότι τη δουλειά που κάνει, Γρηγόρη, κοστολογείται Α, όσο δεν μας ενδιαφέρει. Αν δεν υπήρχε στο παιχνίδι ο ΠΑΟΚ με τον κόσμο του ΠΑΟΚ και τα συναφή, ξέρουμε πώς γεμίζει κάθε τέρι, δίνει ψωμάκι σε κόσμο κτλ. Έχει κάνει ο Κόκκινος κι άλλο ραδιόφωνο, φίλε. Ειδικά στον Κόκκινο, ένα λεπτό. Ειδικά στον Κόκκινο δεν θα έπρεπε να την κάνει αυτή την ερώτηση. Σε πληροφορώ λοιπόν εγώ ότι ο Κόκκινος σε μουσικό ραδιόφωνο ή σε άλλο στυλ ραδιόφωνο θα έχει πιο μεγάλη επιτυχία από το αθλητικό ραδιόφωνο. Άρα δεν έχει πρόβλημα και ανάγκη τον ΠΑΟΚ ο Κόκκινος. Δεν είναι βιοποριστικό το θέμα. Είναι άξιο όπως και εσύ και όλοι να είστε καλά. Το τραβάει στο ζούο ο ανδρός και το διπλασιάζει την ακροματικότητα. Το πάω αλλού. Αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν μέσα στο παιχνίδι όπως και ο κόσμος και η ζωή και η πνοή που παίρνει η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα από τον ΠΑΟΚ, στο θέμα του πώς γεμίζει γήπεδα, δίνει σε καντίνες, σε καφετέρια, σε ένα τάλι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πλέω ΠΑΟΚ από το πρωί μέχρι το βράδυ, επειδή υπάρχει το διαδίκτυο. Άκου να δεις. Αν ολοκλήρωσε το ερώτημά σου, μπορώ να απαντήσω. Απαντάς. Ναι, απλά με καλή προαίρεση το κάνω. Όχι, κατανοητό, άκου να δεις. Θα φιληθείτε στο τέλο. Από το Α που κοστολογείται, θα πει είναι Α10 για παράδειγμα. Λοιπόν, όπως έχεις παρατηρήσει, αξιολογούμε τα θέματα. Και δεν είμαστε κατευθυνόμενοι με τον Κωστή, κάνουμε τα θέματα τα οποία επιλέγουμε. Συμφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ακούγεται κάπως και δυστυχώς για κάποιους είναι συνυφασμένο αυτό το πράγμα το μυαλό τους, ότι ο ΠΑΟΚ σας δίνει ψωμί, ο Άρης σας δίνει ψωμί, ο Τάδες. Αυτό, άθελά του με τον τρόπο που το εκφράζει ο άλλος, είναι το λιγότερο αιρετικό και προσβλητικό. Δηλαδή, συμφωνώ. Ο Κωστής. Δηλαδή, συγγνώμη. Εγώ τον ευχαριστώ τον Κωστή για αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, ο Κωστής, ο οποίος είναι ένα ταλέντο, εντάξει, ακατέργαστο. Έχει ανάγκη από κάποιον για να κάνει νούμερα. Δεν έχει ανάγκη, φίλε μου, όχι. Ναι. Δηλαδή, πιστεύεις ότι έρχομαι εδώ και περιμένω να δω αν ο ΠΑΟΚ κέρδισε για να κάνω νούμερα. Εσύ όχι, αλλά επειδή πολλοί κόσμος επηρεάζεται, άμα είναι Άρης από την πορεία του Άρη, Ηρακλής, την πορεία του Ηρακλή, πάω από την πορεία του ΠΑΟΚ κτλ. Λοιπόν, άκου εμένα, ένα λεπτό. Κατάλαβα το ερώτημα. Ο κόσμος έχει την ανάγκη στο σύγχρονο ραδιόφωνο της παρέας και της ενημέρωσης. 100%. Της συντροφιάς, η οποία επειδή υπάρχει αυτό το Facebook και υπάρχει αυτή κατά κάποιο τρόπο. Διαδίκτυο γενικότερα. Το διαδίκτυο γενικότερα. Το οποίο, η απρόσωπη αυτή η κατάσταση. Ναι, μια απρόσωπη κατάσταση. Το ραδιόφωνο πλέον είναι ένα μέσον συντροφιάς. Αυτό είναι το βασικότερο. Ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός. Εμείς, κοίταξε για να τελειώνουμε. Ναι. Εμείς από τη φύση μας και οι δύο, παρότι διαφέρουμε. Είμαστε από το ένα άκρο στο άλλο. Έχουμε μάθει να μηδενίζουμε πράγματα. Είμαστε των άκρων. Να μηδενίζουμε πράγματα.
Οπότε αυτό. Με καλή προαιρεσπίρα. Απλά να πω ρε παιδί μου ότι. Είπε κανείς όχι, όπως βλέπεις. Και η απάντηση που παίρνεις πιστεύει ότι καταλαβαίνεις ότι είναι με καλή προαίρεση. Έγινε καλό. Εντάξει, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Πάμε. Γεια χαρά. Γεια σου, φίλε. Τι κάνετε, παιδιά, καλά χρόνια. Χρόνια πολλά και σε σένα. Θα το λέτε για πολύ καιρό αυτό. Εγώ είχα να δείξω το εξής ήθελα, με αφορμή και το προηγούμενο που είπε ο φίλος, ότι εδώ οι ελληνάρες γουστάρουμε να λένε ο ένας σου δίνει ψωμί, ο άλλος σου δίνει ψωμί. Πρέπει να ξεφύγουμε λίγο από αυτή τη φάση, γιατί ο καθένας θέλει ας πούμε απλά να κάνει το κομμάτι του. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Φίλε, η κουβέντα άρχισε να γίνεται πολύ φιλολογική και εμένα δεν μ' αρέσει. Μπάλα είδες χθες. Δηλαδή είναι τόσο σπουδαία αυτά που γίνανε χθες που θεωρώ τώρα ότι είναι λάθος να συζητάμε γι' αυτό. Φιλολογίζεται πολύ. Γκομενοκουβέντα κάνουμε τώρα. Γκομενοκουβέντα κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην κουβέντα. Εσύ θα μου πεις. Εσύ πώς τα είδες. Εγώ είδα τη Ρώμα. Σχολιάσαμε 60 λεπτά. Εγώ είδα τη Ρώμα ντοπέ. Είδα τη Ρώμα ντοπέ. Είδα τη Ρώμα ντοπέ. Και λάθη στον Γκουαρδιόλα. Ναι. Γιατί όλοι οι φωστήρες προχθές βγαίνατε και έλεγαν άλλα, ενώ τώρα άλλα. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι ξέρει μπάλα, αλλά άσε τώρα ποιος, αυτό ήθελα να πω εγώ, ποιος για τα ψωμιά και τις αλεπά και για τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Και ήταν μεγάλη ομάδα ο ΠΑΟ. Μ' ακούς. Πάμε επόμενη γραμμή, το είπες. Επόμενη. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα σας. Δεν θέλω να μιλάτε σαν γκόμενες. Άμα θέλετε να μιλάτε σαν γκόμενες, θα πάτε το ζου να ακούσετε. Άντε. Καλημέρα σας. Και το public. Σας. Πάμε, ναι. Τα οποία είναι καλημέρα. Του κύριου Ανδρώνη ραδιόφωνα, αλλά έχουν άλλο κοινό. Πάμε. Ναι. Λέγε, φίλε. Καλημέρα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, φίλε. Θα ήθελα να θίξω 2-3 πραγματάκια εγώ, αρκεί να με αφήσετε. Καταρχήν για τον Γκουαρδιόλα που έλεγε ο Ραπτόπουλος στην αρχή. Να ξέρεις, Κωστή, ότι η επιλογή δεν είναι μόνο του προπονητή. Ο παίχτης προερχόταν από ένα μυϊκό τραυματισμό. Για ποιον λες? Για τον Αγκουέρο. Για τον Αγκουέρο, ναι. Που αυτό σημαίνει ότι το ιατρικό team σε συνεννόηση με τον προπονητή και με τον ίδιο τον παίχτη. Γιατί ενδεχομένως και ο Αγκουέρο να μπορεί να του είπε coach, δεν μπορώ Ήτανε πάντως στα μάτια μας η σύνδεση. Καλύτερα βάλε με στο τέλος, που θα είναι και κουρασμένη άμυνα και θα κάνουν και μικρές αποστάσεις. Έξω από την περιοχή, μέσα στην περιοχή. Ναι. Από να του πιέζουν, υποτίθεται. Ναι. Κατανοητό. Το δεύτερο γκολ είναι κανονικότατο. Το δεύτερο γκολ είναι κανονικό. Το 2-0. Το 2-0 είναι κανονικό γκολ, δεν υπάρχει. Καταρχήν, να ξέρετε ότι ζήσαμε μια διαιτητική τραγωδία με αυτό το γκολ, έτσι. Γιατί το λέτε Γιατί αυτό. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί τώρα διαιτητές Champions League τώρα και να μην βλέπουν το αυτονόητο. Ότι να ο αμυντικός γυρνάει την μπάλα από τα πίσω και δεν υπάρχει. Να ρωτήσω κάτι. Πες μου. Αντίστοιχα, φεύγω από αυτό το παιχνίδι. Η δεύτερη κίτρινη πρέπει να δώσει σε παίκτη της Ρώμας στο 2-0. Δεν είναι διαιτητική τραγωδία. Ναι. Ναι, και εκεί έγιναν λάθη. Παντού γίνονται λάθη, ρε παιδιά. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι άθλημα λαθών. Είναι άθλημα λαθών. Οπότε είναι άνθρωποι κι αυτοί. Εγώ δεν λέω ότι το κάνανε επίτηδες με τη Σίτη κι αυτό. Απλώς τους διέφυγε. Δεν είμαι άνθρωπος, συνωμοσιολόγος και Κοίταξε, τέτοια πράγματα. Όταν παίζονται εκατομμύρια ευρώ, εδώ λέμε να βάλουμε στο βρωμό ελληνικό πρωτάθλημα την τηλεόραση. Το replay. Στη Γερμανία το χρησιμοποιούν. Και πάλι γίνονται λάθη. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Ναι. Το Σάββατο έπαιζε η Μπενεβέντο με τη Γιουβέντους. Το παιχνίδι έληξε 2-4. Αν δεις, ο διαιτητής στο 2-2 με τη χρήση του VAR δίνει πέναλτι τη Γιουβέντους που είναι και κερδίζει νέο πέναλτι τη Γιουβέντους που δεν είναι και δεν κάνει χρήση του VAR. Στην Ιταλία δεν υπόθηκε τίποτα. Εδώ ξέρεις, τα λέγαμε. Τον αλήτη που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυβέρνους και τέτοια. Να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ιταλία το VAR το βλέπει ο ίδιος ο διαιτητής που σφυρίζει το παιχνίδι, νομίζω. Σωστά. Ενώ στη Γερμανία έχουν το VAR. Είναι κάποιος από πάνω. Είναι μια επιτροπή, σωστά. Ναι, είναι λίγο περίεργο το σύστημα αυτό με το VAR. Εγώ φυσικά είμαι υπέρ αυτού του. Έπρεπε να πάνε στην τηλεόραση. Θα μειωθούν τα λάθη με το VAR. Έπρεπε να πάνε στην τηλεόραση να δουν ότι το γκολ είναι κανονικό, να μετρήσει 2-0 υπέρ τη City και μετά θα βλέπουμε ένα άλλο παιχνίδι. Γιατί ο Γκουαρδιόλα είχε πολύ καλή προσέγγιση του παιχνιδιού, να ξέρει. Γιατί έβαλε και γρήγορο γκολ αυτό που ήθελε πάρα πολύ. Πίεσε πάρα πολύ καλά. Αυτό ο Σανέ είναι άλογο, τον έχει κάνει ο Γκουαρδιόλα προφανώ. Είναι πάρα πολύ γρήγορο και πάρα πολύ τεχνητή.
Ο Σανέ, φίλε, μια ομάδα που χαίρεσε να τη βγάλει. Για να το τελειώσουμε. Γιατί είναι, δεν καταλαβαίνω και τον λόγο. Πες μου. Είναι φάουλ του Στέρλινγκ στο Φαν Ντάικ στο 1-0. Δεν θα κάνω τον κριτικό του διαιτητή. Ρε φίλε, τη γνώμη σου. Ναι, ναι, πες μου. Α, η γνώμη μου. Είναι φάουλ. Νομίζω όχι, νομίζω όχι. Άρα είσαι οπαδός της ΣΥΤ. Σε αγγλικό ξέρω εγώ τι δεν νομίζω. Είσαι οπαδός της ΣΥΤ. Όχι, όχι, με το ποδοσφαίρο, δεν έχει σχέση με το ένα με το άλλο. Αλλά μου αρέσει η ΣΥΤ γιατί βάζει την μπάλα κάτω, έχει μια τακτική. Και ρε Κωστή, δεν χρειάζεται να είμαστε τόσο μηδενιστές. Έχασε η ομάδα, αποκλείστηκε. Εντάξει, δεν έγινε και το τέλος του κόσμου. Υπάρχουν τρία αποτελέσματα στο ποδοσφαίρο. Πρέπει να το μάθει όλος ο κόσμος. Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, η City. Εμένα ένα χρόνο μου κρατάει συντροφιά η City, ρε φίλε. Ένα χρόνο διδάχτηκε ποδόσφαιρο και το χάλασε αυτό το πράγμα. Με κρατάει συντροφιά η City. Πώς θα το κάνω. Κοίτα, ότι δεν πέρασε στην επόμενη φάση, ας πούμε, μπορεί να θεωρηθεί μια μίνι αποτυχία γιατί έχει πάρει την Premier League. Και να σου πω και κάτι άλλο. Ο κάθε προπονητής που παίρνει 20 εκατομμύρια και 30 το χρόνο. Θα πρέπει να γνωρίζει και η τρύπα από τον προχτό του παίκτη του τι διάμετρο έχει. Τι σημαίνει αυτό. Σωστά. Τι σημαίνει αυτό. Ότι θα πρέπει να ξέρω εγώ σε τι φόρμα είναι ο κάθε παίκτης μου, η κάθε γραμμή μου, το κάθε δίδυμό μου, εις τρόπον ώστε να μπορέσω, αν έχω δει ότι υπάρχει θέμα βιολογικό, να προστατεύσω, να δώσω ένα άλλο στυλ παιχνιδιού, να φουλάρω όποτε μπορώ, να κρατήσω την κατοχή, να τη δώσω στον αντίπαλο κάποια στιγμή. Να κάτσω πίσω από τη σέντρα, να μην κάνω pressing ψηλά. Αυτά. Όταν παίρνει 30 εκατομμύρια. Όταν παίρνει 30 εκατομμύρια το χρόνο, ένα λεπτό. Είναι ο καλύτερο προπονητή του κόσμου. Ένα εκ των 5 καλύτερων στον κόσμο, έτσι. Σωστά, ναι. Και εμεί που κάνουμε κριτική τώρα είμαστε πολύ ταπεινοί για να την κάνουμε. Αλλά, τίποτα δεν είμαστε τώρα. Αλλά όταν παίζουμε, α πούμε, Liverpool City και έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα Σαλάχ, ο οποίος είναι το 70% από το υπόλοιπο 30% είναι όλοι οι υπόλοιποι στον γκολ. Στην τέχνη, στην ταχύτητα, στην επινόηση, στο. Έτσι. Στην φαντασία. Όλα αυτά μαζί. Και βάζουμε στόπερ, σαμπακ αριστερό. Αυτό δεν το κάνει ούτε ο προπονητής του Πομαλακοπής, ούτε της Τριανδρίας, ο οποίος ο άνθρωπος είναι μεροκαματιάρης, παίρνει 500 ευρώ το μήνα. Ναι, για να εντάξει. Δεν το κάνει αυτό. Δεν το κάνει αυτό. Να πω το εξής. Ότι. Όλα αυτά είναι πάντα υποκειμενικά. Ακόμη και οι καλύτεροι έτσι έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθος. Ναι, αλλά έτσι, όταν εγώ και στο ποδόσφαιρο, το πιο ωραίο ναι και συναρπαστικό, αυτό το οποίο μας καθυλώνει όλους, είναι ότι δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Δηλαδή, ναι, η Ελλάδα από την Τσεχία ήταν καλύτερη ή από την Γαλλία. Πέρασε όμως και το πίσω. Δεν κερδίζει ο καλύτερος. Ένα λεπτάκι, κύριε παιδιά, να μου αφήσετε να μιλήσω για το rotation που είπε ο Ραπτόπουλος. Το rotation. Θα σου πω ποια είναι η άποψή μου. Το rotation δεν μπορεί να το κάνει καταρχήν σε πάρα πολλούς παίχτες, δηλαδή να κάνει 4-5 αλλαγές σε κάθε παίχτη. Ναι, και με τη στόγα ακόμα. Άφησε με να μιλήσω. Όταν μια ομάδα βρίσκει το ρυθμό της Κωστή και παίζει, βγάζει αυτοματισμούς και βάζει τα 5 γκολ που λες, δεν μπορείς την επόμενη Κυριακή να την αλλάξεις. Ναι. Γιατί ο πρώτος βασικός κανόνας που έμαθα εγώ στην πρώτη σχολή που πήγα πριν από 6-7 χρόνια, εντεκάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Μια απορία, αν θέλεις και κλείνουμε είναι αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Μια απορία και αν θέλεις κλείνουμε αυτό. Παίζουμε. Όταν είσαι η City, η δεύτερη πιο ακριβή ομάδα στον κόσμο. Υποτίθεται ναι ότι δεν πρέπει να έχεις δύο εισάξιες εντεκάδες. Δεν, συμφωνώ σε αυτό που λες βάση παιχτών, αλλά όταν οι παίχτες αρχίζονται και συνεργάζονται και το Ντεμπρόι είναι με κλειστά μάτια, βρίσκει το Σίλβα και ο Σίλβα τον Αγκουέρο, δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό και να βάλεις άλλους. Με καταλαβαίνεις. Να σε καλά. Αρχίζει και γκρίνια και μέσα στην ομάδα. Okay. Ότι κότσικα, βάζουμε 5 γκολ, κότσου μας αλλάζεις, μας μπερδεύεις άμα χάσει ένα παιχνίδι. Να σε καλά. Να, το να σε καλά. Να είστε κι εσείς καλά. Παρακαλώ. Ωραίος. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Ναι, μας σας ακούμε, ναι. Καλησπέρα. Πήρα να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Και δεν το λέω έτσι απλά για να δώσω συγχαρητήρια. Ναι, αλλά πες μας το λόγο. Γιατί ναι, άμα μας βρίσεις θα σε ρωτήσουμε γιατί. Όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, πραγματικά τώρα. Και θα πω κάτι που θέλω να ακούσετε στον αέρα. Δεν έχω ξαναπάρει στο Μετρόπολης και τον ακούω χρόνια το σταθμό. Δεν ξέρω αν ακούει ο κύριος Ανδρώνης. Δεν ξέρω αν ακούει. Πιθανόν να τρώει τέτοια ώρα. Ελπίζω να το μεταφέρετε. Ναι. Είσαστε η μοναδική εκπομπή, δεν υπάρχει άλλη, στο Μετρόπολης που ακούγονται όλοι οι οπαδοί όλων των ομάδων. Και δεν τους κλείνετε το τηλέφωνο. Ακόμη και ο
Ακόμη και ο συνάδελφός σου εκεί δίπλα που είναι Ηρακλειδέας δεν μιλάει μόνο για τον Ηρακλή. Φυσικά, τι έχει ανοιχτό μυαλό. Όχι, το φυσικά δεν είναι φυσικά, γιατί ανοιχτό από το πρωί... μυαλό έχει ο άνθρωπος. Τώρα πάτε αυτό από τον Κολάο, έχει ανοιχτό μυαλό. Από το όταν μπήκε η Έρα Σπορ, αντίπαλοι, όταν μπήκανε, πώς το λένε, μπήκε το ίντερνετ, μας ακούνε στο Γιβραλτάρ μέχρι, ξέρω εγώ. Αυτό ήθελα να πω. Το μπορώ εγώ να είμαι εδώ πέρα, η πόλη και η πόλη και καμιά φορά τον Γρηγόρη που τον Κολάο. Η πόλη και η πόλη. Καλή είναι η πόλη, αλλά δεν είναι η πόλη. Και δυστυχώς δεν είναι πόλη, είναι χωριό. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, ναι. Κοίταξε τώρα. Με τα ευρωπαϊκά δεδομένα χωριό. Άκουσε με τώρα. Από το πρωί που ακούω ραδιόφωνο, όταν είναι εκφωνητής ο παρουσιαστής ΠΑΟΚΤΣΙΣ, δεν δέχεται τίποτα άλλο παρά τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι ο παδός. Γι' αυτό λέω συγχαρητήρια για την εκπομπή. Εντάξει, είναι ο παδός. Μπορεί... ναι, είναι ο παδός. Φίλε, είπες ό,τι θες για μας, είναι δική μου τακτική αυτό και συγχώρεσαι. Ναι, έχεις δίκιο. Δεν θέλω τίποτα σχετικά με όλους. Συγγνώμη, ό,τι θέλεις στους ίδιους. Είναι κάτι που δεν το θέλω, γιατί υπάρχει πάντα η καχυποψία ότι μπορεί κάποιος. Ούτε καλό, ούτε κακό. Ήθελα να ακουστεί αυτό. Πρώτον και δεύτερον, έχω πολλούς φίλους, γιατί είμαι από επαρχία και ΑΕΚΤΣΙΣ, από επαρχία. Και έχω πολλούς φίλους άλλων ομάδων που ακούνε μόνο τη δική σας εκπομπή και μετά δεν ακούνε καθόλου άλλο Μετρόπολης. Γεια σου, καλά φίλε. Να ακούνε Sport FM. Γεια σου, φίλε. Sport FM, ποιο είναι αυτό? Στην Αθήνα. Του Αλαφούζου που είναι? Όχι. Αν ναι, το έχει πάρει ο Αλαφούζου, τον. Με βγάλανε τρεις φορές, έβρισα τον Παναθηναϊκό και δεν με ξαναβγάλανε. Σύμπτωση. Σύμπτωση. Λέγε, φίλε, ναι. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Λοιπόν, μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Το εντελώς στοιχείο κομφούζιο που δημιουργήθηκε στο μυαλό του των δύο διαιτητών, του Αριτόπουλου και του Κομίνη, που πραγματικά ήταν τυχαίο, δεν ήρθαν με δόλο οι άνθρωποι. Ναι, οφείλεται, βεβαίως δεν ήρθαν με δόλο. Οφείλεται στο ότι έχουν εμπλακεί διαιτητές στα διοικητικά πράγματα των ομάδων. Καρναφέρης, Μποροβίλος, αυτός ο Μίχελς. Οι άλλοι Τεβεκέλη, Σαραϊδάρης, ποιος είναι αυτός που πληρώνει ο ΠΑΟΚ? Ναι, ναι. Δεν τρέπονται οι ομάδες που πληρώνουν διαιτητές πρώην? Οι ομάδες για ποιο λόγο πληρώνει? Για ποιο λόγο πληρώνει ΠΑΕ πρώην διαιτητή? Φίλε, άκου να τι πάει να δείξει η ΠΑΕ? Μπορούμε να απαντήσουμε. Μην αγχώνεσαι, κάτσε να σου πει ο κόκκινος. Οι ομάδες είναι εταιρείες. Πάει. Εσένα και εμένα μας βλέπουν σαν πελάτες και κοιτάνε πώς θα εκμεταλλευτούν το προϊόν για το δικό τους, για ίδιο όφελος. Την πήρες την απάντηση. Εγώ και το εσύ. Το προϊόν, φίλε, δεν είναι η διαιτησία. Μισό λεπτό. Το προϊόν είναι το ποδόσφαιρο. Καλέ το ποδόσφαιρο το παίζει ο ποδοσφαιριστής. Καλέ μου άνθρωπε. Δεν το παίζει ο διαιτητής. Εγώ και εσύ. Αυτός που συμβούλευσε το Σαββίδη, ο πρόεδρο της Τρίπολης, τον Πανόπουλο, τον πρόεδρο του Απόλλωνα που έχει τώρα τον Κασναφέρη. Είναι ξεφτύλα. Όχι, φίλε, είναι όχι, νόμι. Είναι ξεφτύλα, φίλε, που όχι, όχι, τέτοιους όχι, είναι νόμι. Είναι άγραφοι νόμοι. Όχι, όχι, είναι νόμοι των εταιριών που διέπουν το ποδόσφαιρο. Τελειώσαμε. Αν του πούν το Σαββίδι, ξέρεις, πρέπει να πάρεις και πέντε διαιτητές να τους ταΐζεις γιατί μπορεί να έχεις κάποια πρόσβαση κτλ. Ο άνθρωπος είναι μια, είναι μια διαφορετική τύπου προστασία. Πώς μιλάμε για τη νύχτα και την προστασία. Όπως πήρε ο κύριος Κόκαλης το γιο. Αυτό να το θυμηθείς. Ναι, Γιώργο. Σου δίνω στοιχείο. Ναι, Γιώργο. Να έρθεις. Ναι. Και λέει εδώ ο κομμουνιστής ότι φτιάξαμε και Instagram και ανεβάζουμε κάθε μέρα φωτογραφίες. Βρείτε με το όνομά μου, είναι Κωστής Ραπτό το Instagram. Instagram, πώς τα λένε αυτό. Έχω και Instagram. Ο κομμουνιστής μου το έκανε. Ορίστε. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ τη Βούλα την Πλατιπόδα η οποία με ενημέρωσε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βούλα μου. Mm. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλώς τον. Μάκη Σάικ, Ρεβενά. Καλώς τον. Τι κάνουμε? Καλά, φίλε. Λαλίστα το σε βλέπω. Όλα. Ναι. Μια χαρά, λοιπόν. Ήθελα ένα λεπτάκι μόνο να μου δώσετε να σας πω, επειδή είναι της επικαιρότητας τώρα με τις 20.000, 30.000, πασχέτζες, μπυρέμπες που λένε φίλοι μας παγκοσμίες. Φίλοι μου, δεν έχουμε πρωτοχρονιά. Όχι, λέω για τα χαρτιά που αναφέρονται φίλοι μας παγκοσμίες, παίζουμε παιχνίδια με χαρτιά. Να πω ένα λεπτάκι, όποιος θέλει να μας με καταλάβει, για ποιο λόγο παίρνει η ΑΕΚ φέτος στο πρωτάθλημα. Για πέστε μας. Τι έχω να, ναι. Τι έχω να θυμάμαι, εγώ να μπεις και εσύ Κώστα, αν έχω δίκιο ναι, ή άδικο. Εγώ φέτος έχω να θυμάμαι ένα 3-0 με την Πρίζ που είναι αυτή τη στιγμή δυνάμη πρωταθλήτρια Βελγίου. Μπήκα στους ομίλους του Γιουροπαλή και είμαι 12 μάτσα αίτητος. Έχω παίξει δύο φορές με τη Μίλαν, δεν έχω χάσει. Το 0-2 με τον Ολυμπιακό στο Άκακο το έχω κάνει 3-2. Το 1-0 στο Καραϊσκάκι στο 85 το έχω κάνει 1-2. Μέσα στο Άκα με τον Μπάουκ το έχω κάνει 1-0 με 10 παίκτες. Τι άλλο να κάνω δηλαδή για να πάρω θεωρείς, περίμενε, ότι άδικα φωνάζει ο Μπάουκ.
Άδικα στο μαζί. Πάμε το άλλο ενδεχόμενο. Αν ο Πάκο πάρει το πρωτάθλημα, ξέρω εγώ με τις εφέσεις με αυτά ή δεν το πάρει τέλος πάντων. Τι θα θυμάται ο φίλος του Πάκου της φέτος, για πες μου. Φίλε, είναι υποθετικό το δικό σου. Εσύ τι θα, τι θα θυμάται, με τον Απόλλωνα, με τη Λάρισα που ρίξε 4 γκολ στην Τούμπα, με τον Απόλλωνα, τι θα θυμάται δηλαδή. Πες μου τι θα θυμάται. Όταν μπαίνεις σε ένα πρωτάθλημα θυμάσαι την πορεία, φίλε. Ενώ τώρα, δηλαδή, ενώ τώρα θα θυμάται τον Γκαρσία ο οποίος έκανε το ψόφιο κοριό και το ότι η ΑΕΚ 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 το ψόφιο